Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πάω 24. Πάντα στο Λίπερο 107 και 4. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Σταύρος Κόλκας δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Έχει να παρευρεθεί στο φόρουμ της ΚΑΕ στο Μακεδονία Παλάς. Οπότε θα δούμε αν θα έχουμε κάποια συνδέση μαζί του. Θα έχουμε, πιστεύεις? Νομίζω πως θα έχουμε. Να μας πει τι γίνεται στο Μακεδονία Παλάς ή αν έχει κανένα σχόλιο για τα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Γεμάτη μέρα χθες. Τι ξεχωρίζεις? Γίναν πολλά. Τι ξεχωρίζεις? Εχθές την απόφαση για την καταδίκη του πρώην βουλευτή. Α, ναι. Μεγάλο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, πραγματικά. Και για τη στάση των συναδέρφων μας. Πραγματικά εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά. Δηλαδή αν δει κάποιος σήμερα τα πρωτοσέλιδα, θα ψάχνει να βρει την είδηση με μεγεθυντικό φακό. Ή αν έβλεπε χθες εκείνη την ώρα μέχρι να βγει η απόφαση στα δελτία που δεν υπήρχε πουθενά και υπήρχε, ας πούμε, μόνο το απόγευμα όταν είχε γίνει γνωστό παντού. Πάλι λίγο καταλαβαίνει τι σημαίνει. Από τους ίδιους ανθρώπους που ακόμα και τώρα σε κάθε ευκαιρία μοστράρουν τον ντου του Ιβάν Σαββίδη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το οτιδήποτε βασικά δεν είναι. Ακόμα μόνο... και τώρα, όχι, δεν είναι το οτιδήποτε αγάπη. Δεν είδα πουθενά, να γράφεται τον ντου του Δημήτρη Μελισσανίδη. Στο ημίχρονο χθες του ΑΕΚ Ατρόμητος. Αυτό που έχει κάνει ο συγκεκριμένος είναι ξεπερνάει τα πάντα. Ναι, πού είναι το όμως? Όχι το Μελισσανίδη, το τωρινό, το χθεσινό. Ξεπερνάει τα πάντα. Οπότε... Όχι, να το περιορίσουμε στα δικά μας. Πού είναι το ντου του Δημήτρη Μελισσανίδη? Ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, προφανώς και υπάρχουν. Δεν υπάρχει πουθενά. Και όπως δεν υπάρχει και ο Μαρινάκης πολλές φορές που έχει κάνει στο Καραϊσκάκι σε αγώνες. Και όπως δεν έχουν υποθεί πολλά. Και ακούσαμε με τον Σάββα Θεοδωρίδη να λέει ότι το Καραϊσκάκι είναι η εκκλησία. Και απορρείς λίγο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας υπηρετεί αυτό που πιστεύει. Εγώ θα το ξαναπώ, είναι και εχθές και σήμερα από τις μέρες που ντρέπομαι για την επαγγελματική μου ιδιότητα και για τους συναδέρφους που έχω. Από σύνολο 20 εφημερίδων στην Ελλάδα, πανελλαδικές, 5 μόνο εφημερίδες φιλοξένησαν την καταδίκη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν πει όπως τόνισε για τον, πριν από ένα χρόνο για τον κύριο Μαρινάκη, ότι δεν το γνωρίζω. Όχι, αφού ήταν μπορεί και... να πει και για τον ίδιο, δεν το ξέρω. Ήταν δεν. Και άτομα της Νέας Δημοκρατίας χθες, εκεί. Είχαν αγωνία. Κανονικά. Οπότε δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Δηλαδή ψάχνοντας να βρει κάποιος στα νέα την είδηση, δεν θα τη δει. Θα διαβάσει αντίθετα ένα θέμα, για παράδειγμα, στο κάτω μέρος σε μεγάλο χώρο για το Brexit. Ναι. Είναι πιο σοβαρό. Επίκαιρο. Είναι, ναι. Brexit, ο εκβιασμός που φέρνει η παράταση. Ναι. Να το ψάξει αν θέλει στην Καθημερινή. Δεν θα το βρει. Δύσκολο. Έχει ένα κουτάκι κάτω δεξιά, ένα θέμα. Η κιθάρα στο μουσείο. Είναι μια κιθάρα παλιάς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, που είναι στο μουσείο της Νέας Υόρκης. Απασχολεί, θαρώ. Η κιθάρα στο μουσείο της Νέας Υόρκης φυσικά απασχολεί. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εφημερίδα των συντακτών, χωριστά καθαριστικά σημειώματα για τα ζευγάρια. Αυτό και αν πιο είναι σοβαρό. Σημαντικό. Και αυτό και αν είναι είδηση, σοκ δηλαδή, ναι. Παιδιά. Εντάξει. Σοκάρουμε λίγο. Ελεύθερος, ναι. Τύπος. Δεν μπήκα καν να διαβάσω, γιατί ξέρω ότι, ναι, δεν πρόκειται να δω. Ελεύθερη ώρα το ίδιο. Το Έθνος φιλοξένησε την είδηση, ναι, όπως έπρεπε. Η Δημοκρατία, η οποία κάνει και επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει με δύο λόγια ότι διώξε όλα αυτούς από δίπλα σου. Ναι. Το αυτονόητο δηλαδή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, είναι πολλά. Η εφημερίδα Star. Ναι. Αυτή που κοντράρει την Εσπρέσο. Λογικό, δηλαδή, ρε. Εκεί πρέπει να πάμε, okay, για να βρούμε. Ναι. Ότι ένας πρώην βουλευτής και στενός συνεργάτης του επίδοξου πρωθυπουργού καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικους. Ναι. Εντάξει. Δεν έψαξα να σου πω την αλήθεια τι κάνανε τα δελτία ειδήσεων, αλλά από αυτά που διάβαζα, από ό,τι κατάλαβα, το Sky δεν πρέπει να φιλοξένησε την είδηση. Ναι, και σου λέω. Αντίθετα, το Sky.gr εχθές φιλοξένησε την είδηση ότι καταδικάστηκε για ασέλγεια ένας του Βατικανού. Ναι. Είναι πιο σοβαρό, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αν ασελγείς σε παιδιά. Ο οποίος βέβαια προφυλακίστηκε στο Βατικανό. Ναι. Προφυλακίστηκε μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ναι, και προφανώς καναλέω, επειδή δεν βρήκα την είδηση στο Sky.gr από ένα ψάξιμο που έκανα από χθες μέχρι σήμερα. Είναι πιο σοβαρό του Βατικανού από τα δικά μας, ενός πρώην βουλευτή.
που γίνεται τώρα. Και στο φινάλε τώρα, εντάξει, σε παιδιά στη Μολδαβία. Εντάξει, είναι τραγικά πράγματα. Πραγματικά είναι τραγικό σε αυτή τη χώρα να φυλακίζονται καθαρίστριες γιατί παραποίησαν τον βαθμό στο πολιτήριο λυκείου τους για να βρουν μια δουλειά να παίρνουν 800 ευρώ και να μην τρέχει κάστανο για αξιωματούχους που παραποιούν πτυχία και δημιουργούν πτυχία για να πιάσουν δουλειά στην Υπουργεία και να υπάρχουν τέτοιες ποινές, τουλάχιστον εγώ, σε ανθρώπους που καταδικάζονται για ασέλγεια, για παιδεραστία, δεν ξέρω καθένας μπορεί να το πει. 16 μήνες για την πρώτη περίπτωση, 12 για τη δεύτερη, 12 για την τρίτη. Στο σύνολο αγάπη είναι 40 μήνες. Ναι. Και γίνονται οι 40 μήνες 28. Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να το καταλάβω αυτό, δεν είμαι νομικός. Και 20.000 είναι, και 10.000 είναι για κάθε 10. Παιδί. Ναι. Τρία τα παιδιά, 10.000, 30.000. Είναι 20. Ναι. Είναι στα δύο του ένα δώρο μάλλον. Δεν ξέρω. Καλά, τώρα για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, Μωρεστέρα. Και εδώ βλέπεις ότι καθημερινά γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να γίνουν αυτά. Κατ' εξακολούθηση, ασέλγια εις βάρος ανηλίκων άνω των 15 ετών έναντι αμοιβή στη Μολδαβία. Και από ό,τι διάβαζα και μια τοποθέτηση ενός εκ των δημοσιογράφων που ουσιαστικά αποκάλυψαν το θέμα, του Άγγελου Προβολησιάνου, στη δίκη δεν υπήρχε πολιτική αγωγή, μόνο συνήγορη υπεράσπισης. Και παρόλο, λέει ο συνάδελφος, που υπήρχε πλούσιο υλικό από την εμπλοκή του κατηγορημένου στο κύκλωμα τράφικινγκ, η μολδαβική αστυνομία έχει παγιδεύσει το σπίτι του και παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, ποτέ δεν ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από τις μολδαβικές αρχές. Ναι. Προφανώς δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη τώρα, τους Μολδαβούς. Δηλαδή σιγά τη δικαιοσύνη που θα έχουν στη Μολδαβία. Εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Όλα αυτά χρόνια. Με μαρτυρίες δημοσιογράφων από τη Μολδαβία εδώ και χρόνια που παρακολουθούν την υπόθεση, που έχουν ψάξει όλα. Πραγματικά μόνο ντροπή. Το άλλο στην υπόθεση Τζίλου. Που υπάρχει πόρισμα που λέει ξεκάθαρα ότι ήθελαν να σκοτώσουν τον Τζίλο. Είναι πόρισμα σοκ, λέει. Ήθελαν να σκοτώσουν. Όχι, θέλουν να τον επιβραβεύσουν. Και την ίδια ώρα σκέφτεσαι. Ο ένας παραδόθηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και κυκλοφορεί, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να έχει φύγει και αυτός κάπου. Και άλλος έχει φύγει ήδη. Που αυτός και τους δύο τους παρακολουθούσαν και ξέραμε και πού σταμάτησαν να πάρουν καφέ και πού σταμάτησαν να κάνουν το ένα και πού σταμάτησαν να κάνουν το άλλο. Και. Όχι, εμένα μου άρεσε το πόρισμα σοκ. Ναι, ήθελα να σκοτώσουν τον Τζίλο. Δεν ξέρω, θέλω να τον κάνουν χειραψία και μπερδεύτηκαν. Εντάξει, ρε φίλε, είναι άλλο να του δώσει ένα χτύπημα και να. Αυτό που λέγανε στην αρχή, ότι ήθελα να του κόψουν το ποδόσφαιρο και την μπάλα. Και άλλο να βλέπει τώρα, ξετυλίγοντα το κουβάρι, πού καταλήγει όλο αυτό. Με αυτά και με αυτά, στην ωραία αυτή χώρα, η υπόθεση του Νουρουάν ακόμα σέρνεται και θα σέρνεται για πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης έχει ξεχαστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν τρέχει κάστανο. Η υπόθεση του Τζίλου και αυτή. Μάθαμε, ναι, μέχρι και τι φάγανε τα παιδιά στην επιστροφή, γιατί κουράστηκαν. Αλλά και εκεί με που την επίθεση που πήγαν στο sex shop, τι αγοράσαν το sex shop. Μόνο που δεν μάθαμε αν τα χρησιμοποίησαν ή όχι αυτά που αγόρασαν. Και η ζωή συνεχίζεται. Και τι καταφέρουμε, ο άλλος να φύγει και ο άλλος να κυκλοφορεί. Και μπορεί και να έχει φύγει και αυτός. Okay. Εντάξει, και την ώρα που ο Έλληνας πολίτης έχει διαβάσει ότι, για παράδειγμα, κουλουρτζίδες ή άνθρωποι που πουλάνε κάστανα, ναι, έχουν φυλακιστεί γιατί δεν είχαν άδεια να πουλήσει κάστανα, διαβάζει ότι ένας πρώην βουλευτής και στενός συνεργάτης του εν δυνάμει έτσι, ή μάλλον του επίδοξου του Πρωθυπουργού, τη γλιτώνει για παιδεραστία ή ασέλγεια σε ανήλικο. Και μετά περιμένεις από τον κόσμο να κάνει τι. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για τίποτα. Γενικότερα στη ζωή μου δεν είμαι απεσιόδοξος, αλλά ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα θέματα, νομίζω δεν μας δίνουν το δικαίωμα για να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Δυστυχώς, εντάξει, υπήρχαν και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας εκεί στο δικαστήριο να συμπαραστούν στον συνάδελφό τους, ο οποίος, εντάξει, λογικό είναι να κάνει λόγο για δικαστική πλάνη, αλίμονο. Ναι, απλά η Μολδαβία πρέπει να ήταν πολύ μπροστά για να το είχαν ξεκινήσει όλο αυτό από το 12-10 τις έρευνες και ήταν μέσα το όνομά του. Αλλά προφανώς και αυτοί ήταν συνεννοημένοι και όσο λέγεται το 19 θα καταλήξουμε να υπάρχει δικαστική πλάνη και όλα αυτά. Ναι. Okay. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Συγχαρητήρια και στους συναδέλφους, ξαναλέω, που δεν φιλοξένησαν την είδηση πουθενά. Δεν είναι εκεί η Βανσαβίδης να κάνει κάτι.
Ενώ για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί αθλητική εκπομπή είμαστε, απλώς ήθελα κάποια πράγματα να τα πω. Δεν διαβάζω πουθενά για τον ντου του Δημήτρη Μελισσανίδη στο ημίχρονο. Αγανάκτησε ο ισχυρός άνθρωπος της ΑΕΚ. Κάτι συνηθισμένο, Στέργιο. Μία ακόμη μέρα στη δουλειά, δεν είχαμε κάτι. Κασκόλ, δεν είχαμε κασκόλ. Τι τους είπε. Αλλά προφανώς επειδή είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, φαντάζομαι κατέβηκε με πολύ ψύχρεμο τρόπο ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, σίγουρα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας πω ότι έχω κάποια παράπονα. Συγγνώμη που σας το λέω κιόλας. Και συγχωρέστε με αν δεν έπρεπε να κατέβω. Αλλά θα και εγώ άμα χωρίσω τώρα. Πρόεδρε, ναι. Προφανώς αυτό έγινε, γιατί κάτι άλλο δεν νομίζω να έγινε. Για να μην φιλοξενείτε η είδηση στον έντυπο ελληνικό τύπο. Αντίθετα, φιλοξενείται η μαγευτική παράσταση της ΑΕΚ και κούπα και ΑΕΚΑΡΑ ξανά και πάμε κτλ. Εύκολο. Ναι. Εύκολο, εντάξει. Είπαμε, για όλα αυτά ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χρόνια μπροστά οι άνθρωποι. Δεκαετίες μπροστά. Ή του κέντρου από την υπόλοιπη επαρχία και τη Θεσσαλονίκη. Είτε αφορά μίντια, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο. Το ντου του Δημήτρη Μελισσανίδη θάβεται. Μπορεί να διαβάσουμε ότι δεν συνέβη καν σε μια-δυο μέρες. Και όταν πρόκειται για Ιβάν Σαββίδη, για ΠΑΟΚ ή για οτιδήποτε άλλο, πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, τα πολιτικά, και δώσε δημοσιεύματα και δώσε αποκαλύψεις και πρωτοσέλιδα, ο κακός Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα και πάμε παρακάτω. Και ο Άρντα είχαμε. Εντάξει, δεν αδυνατό να καταλάβω πώς σκέφτεται ο Άρντα, αλήθεια. Εγώ δεν είναι αδυνατό, πραγματικά. Όχι, δεν... δεν με εκπλήσει. Δεν έχει καμία λογική. Ο συμπαθέστατος Αιγύπτιος. Απλώς νομίζω και οι τελευταίοι που τον υπερασπίζονταν, ο παδί του ΠΑΟ, κατάλαβαν γιατί δεν μπορεί να παίξει. Σε κορυφαίο επίπεδο. Γενικά σε κορυφαίο επίπεδο. Να πάρουμε την άποψη ότι ναι, αποδοκιμάστηκε. Θα αποδοκιμαστεί. Και άντε, σου λέω εγώ. Δεν θα τον πετάνε λουλούδια. Σου λέω εγώ, άντε, αυτό που έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, άστο να περάσει κιόλα. Που αν το έκαναν βέβαια κάποιο στην Τούμπα, θα πήρε όλο τον κόσμο, έτσι. Προφανώς, δεν θα μασάζει. Αλλά το μήνυμα μετά, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι μερικοί άνθρωποι που απλά δεν πρέπει να έχουν λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook. Πιστεύω ότι. Καλά, ξεκάθαρα. Πραγματικά. Δηλαδή, του παίρνεις το κινητό, τον απαγορεύεις, δεν έχει λογαριασμό. Πιστεύω απλά ότι. Επειδή ο Άρντα έχει γύρω του πάρα πολλούς. Το είχαμε δει και στη Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε και στην Αθήνα. Που τον αποθεώνουν χωρίς λόγο, πραγματικά. Και ό,τι και να κάνει, η συμπεριφορά του είναι μπράβο, ναι, παιχταρά μου, εσύ είσαι κανένα άλλο και δεν του βλέπει. Είμαι σίγουρη ότι πριν το ανεβάσει, του είχε πει σε 5-6, του είπα ναι, ανέβασε το και καλά θα του κάνει και όλα αυτά και δεν του βλέπει και όλα. Όλα. Το ανέβασε. Εγώ πιστεύω κάποιο του το έστειλε αυτό σε μήνυμα. Μπορεί και αυτό. Άμπρε, μη σε νοιάζει ο Ολυμπιακό δηλαδή, Ιάκ, ναι. Και σου λέει ναι, θα τα ανεβάσω. Το κατέβασε βέβαια αμέσω. Ναι, αλλά... Πανέξυπνο, μπράβο. Το κατέβαζε, και ξέρεις τώρα τι κάνει, επειδή έχω και έναν γνωστό που του συνέβη, όποιον δει ότι το ανέβασε αυτό το βίντεο και τον έκανε tag και τον, με άσχημο τρόπο ρε, τον έκραξε λίγο, blog. Συγχαρητήρια. Μοιράζει blog. Δηλαδή, τι περιμένεις ας πούμε. Σε 5-6 χρόνια αυτό βλέπω να είναι η δουλειά του Άμπρ, δηλαδή να ασχολείται όλη μέρα με τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ναι. Να, βλέπεις, να δηλαδή, κάνει blog, να κάνει φιλίες. Ποιος σε κατέκρινε για αυτό το post, να το μπλοκάρεις ας πούμε, αυτό είναι. Κοίταξε, σημαντικό. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι ακόμα ένα δείγμα γιατί ο συγκεκριμένος δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει μεγάλη καριέρα. Απ' την άλλη όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον απελάσουμε, εντάξει, έχουν συμβεί σημεία και τέρατα. Δεν είπε κανένας. Και δεν μπορώ εγώ να δεχτώ από ανθρώπους και οπαδούς της ΑΕΚ να κάνουν κήρυγμα στον Ουάρντα. Καλά, ναι, που έχουν περάσει. Θα μαζέψετε εκεί πρώτα τον Βράνιες που τον αποθεώνετε. Αυτό, έχουν περάσει κάτι διαμάδια, τελευταίο διάστημα. Και πολύ μετά θα ασχοληθείτε και με παίκτες άλλων ομάδων. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ομάδα που έχει μπροστά του Βασίλη Δημητριάδη αυτό το κόσμημα ήθους να κάνει επίθεση στον Ουάρντα για να τα λέμε τα πράγματα όλα. Είναι άλλο το κομμάτι ότι εγώ σας έργος προσωπικά δεν θέλω στον ΠΑΟΚ τέτοιους παίκτες γιατί άμα ο καθένας αυτά που σκεφτόταν τα έγραφε στο διαδίκτυο ναι, δεν θα έμενε παίκτης για να παίξει στην ενδεκάδα από τις τιμωρίες. Καλά, και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι έχει αξιολογήσει τον Ουάρντα και πλέον δεν είναι διτεθειμένος να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή πλέον φτάνει, του έχουν δοθεί
25 ευκαιρίες. Εγώ να δεις τι θέλω να γράψω μετά από συγκεκριμένους αγώνες. Ναι, εντάξει. Αυτό. Πάθα πολλά θέλω να γράψω εγώ. Να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο και να γράφω. Ναι. Δεν το κάνω όμως. Τώρα, τι να σου πω, ρε Σταρή, πραγματικά. Ένα παραπάνω από τους που τον ακολουθούν πάρα πολλά άτομα. Μα αυτό είναι το θέμα. Χιλιάδες. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν βρίσκονται άτομα να του πούν την αλήθεια, ρε παιδί. Ξέρεις, δεν θα πω εγώ την ιδέα αυτή να και σε διαβάζουν μικρά παιδιά. Ναι, τα ναι. Παιδιά, ξέρεις, εντάξει. Okay, ναι. Στην εποχή μας δεν είναι τόσο παιδιά. Ούτε είναι τόσο αθώα παιδιά 15, 17, 18 χρονών ή 20 να σου ευχαριστούν. Αλλά γενικότερα δεν ο Άμρ. Δεν. Καλά, τώρα αυτό το χθεσινό το μήνυμα ήταν από άκομψο έως απαράδεκτο, ας πούμε. Αλλά δεν ξαναλέω, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάνουν μαθήματα ήθους ή τη ΣΑΕΚ. Καλά, το ποιος δεν κάνει μαθήματα ήθους, αυτό μπορεί να γίνει, το παίρνει ένας κάτι, του δίνεις μια αφορμή και το πηγαίνει 10 βήματα παρακάτω. Αυτό έκαναν στην ΑΕΚ. Απλά αυτό που λες, ότι συγκεκριμένοι ειδικά, με όσα έχουν γίνει τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο τώρα για κάτι τέτοιο. Και δεν είναι μόνο βράνιες, είναι πολλά. Αλλά εντάξει. Όχι, άμα τα πιάσουμε, ναι. Ξαναλέω και μόλις χθες υπήρξε ντου του Μελισανίδη στο ημίχρονο. Μην πας μακριά. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, προφανώς. Ήταν ειρηνικό. Ναι. Είναι ενδεχομένως σαν τα ντου του κύριου Μαρινάκη ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ημίχρονο. Με μηδέν σφιγμούς, εγώ θεωρώ. Κατέβηκε και είπε: όχι, ήρεμος, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πρέπει όλα να λειτουργούν ομαλά. Αυτό και αυτό. Έτσι ναι. Έγινε, ήσυχα. Ή να ευχήθηκε στου ηγετέ καλή επιτυχία στο δεύτερο μήκο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ναι, μπράβο, καλό κουράγιο, γιατί και εσύ δίκαιε τα δύσκολα. Καλή επιτυχία στου ανθρώπου του ατρόμητου. Μπορεί. Μην τα εγκαταλείψετε. Αγώνα είναι, η ζωή συνεχίζεται. Σα δίνω κίνητρα, έλα. Αν θελήσετε κάτι, εμεί εδώ είμαστε. Κάνα κασκόλ, κάνα δεν ξέρω τι θέλετε να χρειαστείτε. Έχει και κρύο υπομονή γιατί δύσκολε κριτικέ ειδίκε, αλλά προσπαθήστε το. Τέλο πάντων. Δεν και είναι, να κλείσουμε αυτό το δήλωση του Μάντολο που μου άρεσε πολύ. Θέλαμε να δείξουμε πως δεν πήραμε τυχαία πέρσι στο πρωτάθλημα. Ναι. Το δείχνετε κάθε Κυριακή. Ναι. Είστε μόνο 27 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Εντάξει, okay, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ καταλαβαίνω και τον παίκτη ΣΑΕΚ που προσπαθεί μέσα σε μια κατάσταση, μια χρονιά που η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη, να πάρουν να κρατηθούν από ένα στόχο του κυπέλου. Θα αναφερθούμε και στο κύπελο στη συνέχεια. Και από αύριο που θα πάνε όλα καλά, θα αναφερθούμε και σε πιθανή διασταύρωση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ποιος την θέλει, ποιος δεν την θέλει. Καλά, θα περίμενε, τελικά. Θα δούμε. Ναι, αυτό είπα. Περίμενε από αύριο. Ας περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αφού σας πω αρχικά ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα την Κυριακή που μας έρχεται. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Με πολύ εύκολο τρόπο, ή στέλνετε ένα μήνυμα FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 ή καλείτε στο 2310-287 και 38. Κερδίζετε αυτόματα και όσοι στείλετε μήνυμα και όσοι πάρετε τηλέφωνο διπλή πρόσκληση. Και πηγαίνετε στο θέατρο Βεργίνα, βλέπετε το κρίσιμο παιχνίδι και σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα High Definition. Με πολύ έτσι άρτια αγάπη οπτικοακουστικά συστήματα και με αμφιθεατρικό έτσι και υπάρχει απεριόριστη μπύρα, πατατάκια και ρυθμούς λαχνούς για να κερδίσεις το ημίχρονο πάρα πολλά δώρα, ταξίδια, αυθεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πάρα πολλά άλλα. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να δεις ένα παιχνίδι, η καλύτερη αίθουσα της πόλης, μεγαλύτερη. Σαν γήπεδο είναι. Ναι. Το θέατρο αξίζει Βεργίνα, νομίζω να πάτε ουσιαστικά. Και μακάρι να πάει καλά και το παιχνίδι βασικά. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 ή 2310-287 και 38 σε ένα θέατρο Βεργίνα που αύριο τσικνοπέμπτη. Χαμός. Που πέφτει πάντα πέμπτη όπως τα έλεγε ο Ντάνος. Σοκ! τον Ντάνο. Το έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει? Όχι. Καθαρά Δευτέρα. Ότι τσικνοπέμπτη. Έχει πει κάτι για την δεν έχει πει κάτι στην τσικνοπέμπτη. Στο επόμενο βιβλίο. Η τσικνοπέμπτη λοιπόν πέφτει πάντα πέμπτη. Ναι. Μπράβο, ο Ντάνος το έχει αυτό, δεν το είχα πάρει, εγώ. Το έχει κατοχυρώσει. Λοιπόν, μεγάλο πάρτι αύριο, Κώστας Καραφώτης, Ελένα Παπαϊωάννου, 15 ευρώ το κάθε εισιτήριο με ατομικό mix grill και κρασί. Ticketservice.gr, καταστήματα public, καταστήματα και στο ηλεκτρονική πλατφόρμα του public
Και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδο στο Ρίτς Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά το πάρτι με τον Κώστα Καραφώτη και την Έλα Παπαϊωάννου. Πρέπει να έχετε κλείσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι η Ναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίθεσης 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα, με πάρκινγκ εύκολο όλη την ημέρα. Η Ναδομό προσφέρει συμβουλές ανακαίνησης και ανανέωσης για το σπίτι σου και τον επαγγελματικό σου χώρο. Αν θέλεις τον μπάνιο σου να ανανεωθεί και να αναβαθμίσεις και τη ζωή σου φυσικά, η Ναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει και πραγματικά είναι κατάλληλη για να σε τα κάνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ναδομό.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και φυσικά η Στοίχημαν έχει σήμερα, αγάπη, κύπελο Ελλάδος στις 5 και 4 το Αστέρας Τρίπολης Τριγωτέλης. Φαβορεί φυσικά ο Αστέρας. ΠΑΟΚ Πανιώνιος στις 7.30. Ακλώνει το φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Λαμία ίδια ώρα 7.30 και θα κλείσει έτσι η τετράδα. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, εκατοντάδες σε κάθε αγώνα, με κόρνερ, φάουλ, σκόρερ και ό,τι έχετε κατά νου. Υπάρχει και φουλ αγωνιστική στην Αγγλία, νομίζω με το παιχνίδι Chelsea Tottenham στις 10 η ώρα να ξεχωρίζει το λονδρέζικο ντέρμπι. Έχει και Liverpool Watford και City West Ham και Crystal Palace Manchester United. Γενικότερα μια μέρα που έχει ευκαιρίες. Μπείτε στη Στοίχημαν από κινητό, tablet ή υπολογιστή, εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια. Πάρα πολύ καλές αποδόσεις, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Κατεβάστε και το σερί, κάντε τις προβλέψεις σας και κερδίσετε, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, μέχρι 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στοίχημαν. Όλα αυτά λοιπόν με εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet, υπολογιστή. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, μία παρατέταρτο, λίγα λεπτά μετά τις 1:20, αγάπη, άλλη μια αποκάλυψη. Που θα λέγει και ο Ντάνος. Πόσα λεπτά μετά τις 20? 16 λεπτά. Όχι, 4 λεπτά. Ωραία, Στέργιο. 1:16. Σοκ. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ. Λοιπόν. Και πρώτη εδώ θα σας πούμε ότι το απόγευμα το μάτς είναι στις 7:30, έτσι. Ναι. Έτσι. Υπάρχει είδηση που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ατρόμητου ότι η ομάδα του Περιστερίου σκέφτεται να διακόψει το δανεισμό του Άρντα. Ναι. Και να το στείλει πακέτο πίσω στον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι στον ΠΑΟΚ δεν πετάνε τη σκούφια του στην είδηση αυτή. Εντάξει, μωρέ. Εκτός θα είναι λογικά στον ΠΑΟΚ. Όχι, εντός θα είναι της ομάδας. Εντός της ομάδας ο Άρντα. Θα κάνει προπονήσεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Ναι, εγώ λοιπόν εκφράζω την προσωπική μου άποψη πάντα. Εντάξει, και θεωρώ ότι. Μάλλον όχι, δεν θεωρώ. Δεν θέλω τον Άρντα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στον ΠΑΟΚ. Θέλω την ομάδα να είναι προσιλωμένη 100% στο να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και αν όντως διακοπεί, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Να το βρει άλλη ομάδα για δανεισμό. Γίνονται αυτά. Ξεκινάνε κάτι πρωταθλήματα σε άλλες χώρες, ξεκινάνε τώρα. Ναι. Θα είναι μια πολύτιμη προσθήκη ο Άρντα. Γιατί καλός προσβεστής είναι. Δεν αντιλέγει κανένας. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι άλλο στο συγκεκριμένο κομμάτι και αν όντως στον Ατρόμητο είναι τόσο δυσαρεστημένοι που θα διακόψουν τον δανεισμό του Άρντα. Δεν έχουν πάρει και ιδιαίτερα πολλά πράγματα από τον Αιγύπτιο, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και ένα timing που γενικότερα ο Ατρόμητος δεν πατάει καλά. Για το μεταξύ, λέγαμε πριν για αυτό το πράγμα. Ο Βράνιας έχει ανεβάσει τώρα φωτογραφία του Άρντα με έναν κλόν στο πρόσωπό του και κρατάει. Κοίταξε, ναι, ο Βράνιας είναι ξένο σώμα, δηλαδή, από την Άντρελεκτ. Και από το να πάει να παίξει καμιά Γεωργία ή Μολδαβία πραγματικά, ή στο Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή. Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη επιλογή. Ο ένας πιο. Δεν θα το πω. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ναι. Για να το πω κομψά, ωραία. Ευτυχώς που δεν έγινε κάποια μαγεία και να έρθει ο Βράνιας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν και δεν νομίζω ποτέ το όνομά του να συζητήθηκε για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει. Είναι εκεί που είναι. Μάλλον δεν είναι πουθενά ουσιαστικά ο Βράνιας. Πριν πάμε στα του αγώνα, γιατί έχουμε αγώνα σήμερα. Ναι. Και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Τίνο Κούι, ο οποίος μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν τον κακίζω εγώ, που είπε ότι οι φίλοι του Άρη θα συναχωρηθούν να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
Αλήθεια, την αλήθεια είπε. Ναι, προφανώς. Και πρέπει λίγο να σεβόμαστε την αλήθεια. Μπράβο στον Τινοκούη. Και μπράβο στα παιδιά της K17 του Άρη που πήραν νίκη, που κέρδισαν χθες τον ΠΑΟΚ. 1-0. Ναι. Και στα αποδυτήρια έγινε ο κακός χαμός. Σέλφι, βίντεο. Εντάξει, επειδή είναι όμως παιδιά, το δικαιολογείς λίγο παραπάνω σε σχέση με την πρώτη ομάδα που έχουμε. Έτσι μαθαίνουν από παιδιά. Κατάλαβες. Ναι. Okay. Από εντάξει, παιδιά μπαίνουν οι βάσεις. Αυτό εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή έχουμε δει και του ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα παιδιά, μερικές νίκες τις χαίρονται αλλιώς. Μπορεί να είναι και μερικές που κοντά στον Άρη. Αυτό εγώ δεν διαφωνώ, να ξέρεις, στο συγκεκριμένο για τα παιδιά. Όχι, εμένα μου αρέσει γιατί έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο. Που ακόμα και σε επίπεδο K17, 15, 19 είναι τεράστια επιτυχία να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν νομίζω να είναι διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο. Όχι. Για τα παιδιά δεν πειράζει. Λογικό είναι, αλλά τα παιδιά γενικά νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται λίγο αλλιώς. Σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη στην K17 και K15, δεν είχαμε πανηγυρικές αποδυτήρια. Μπορεί να μην βγήκανε. Προ τα έξω. Δεν νομίζω. Όχι. Απλά τώρα βγήκανε. Έτυχε να βγούνε. Στα έχω παιδιά είναι άλλη κατάσταση. Εντάξει. Εγώ σέβομαι την άποψή σου. Έχω τη δική μου. Δηλαδή το προχθεσινό, μετά το 1-1 στα αποδυτήρια, η ομαδική φωτογραφία και όλο αυτό, στα μάτια μου είναι πολύ χειρότερο από τα 17χρονα παιδάκια που okay, πήραν δεν την νίκη από τον ΠΑΟ. Δίπλα-δίπλα. Ναι, ούτε τα βάζω στη ζυγαριά. Πολύ μεγάλη απλά απόσταση, το σημειώνω, είναι τεράστια υπόθεση. Να κερδίζει τον ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε επίπεδο. Καλά, στον Άρη το έχουν. Είναι τεράστια υπόθεση. Αναγάγει αυτό σε τεράστια επιτυχία και το χθεσινό ακόμα, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Καταρχάς έγινε πρώτο θέμα παντού. Στα site του Άρη. Η μεγάλη νίκη τη K17 και όλα αυτά. Ναι, εγώ είδα φίλους μου αργιανούς που εμφανίστηκαν στον τοίχο μου. Δηλαδή νόμιζα έχει να κάνει με τον αλγόριθμο. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό που εξαφανίζονται οι φίλοι σου και γράψετε για να εμφανιστούν. Εμένα δεν μου αρέσει. Νόμιζα ότι είχατε με αλγόριθμο, αλλά όντως δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Όχι, δεν είχα τέτοια εγώ, είναι όχι, αλήθεια. Εγώ είδα πολλούς φίλους μου. Αλλά επειδή έτυχε να είναι το απόγευμα στην καρδιά μου, έβλεπα τα site του Άρη. Όντως το είχαν κεντρικό εκεί, μεγάλο θέμα. Μπράβο, οκ. Okay. Αλλά εντάξει. Όχι, εγώ έχω γύρω στους 20-30 καλούς μου φίλους. Οι οποίοι είναι φίλοι του Άρη. Κάτσε λίγο, γιατί τους έχεις ακόμα στεριό. Είχαν εξαφανιστεί. Πρέπει να τους κάνεις μπλοκ από τις ημέρες. Πολλοί από αυτούς είναι παιδικοί μου φίλοι, είχαν εξαφανιστεί εδώ και 3 μήνες. Θα είχαν σχέσει αυτές τις ημέρες. Τα έριξα, σου λέω, στον αλγόριθμο. Ναι. Αλλά τελικά δεν ήταν ο αλγόριθμος, ήταν ότι περίμενα την ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, κλείνουμε και αυτό το κομμάτι της K17. Παραμένει φυσικά ο ΠΑΟΚ πρώτος με 41 βαθμούς. Ο Άρης έφτασε στους 29 βαθμούς, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και στην K17 θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αγώνα σήμερα στην Τούμπα. Ναι, σε 7:30, ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Αποστολή με αλλαγές. Κοίτα, έχει μείνει εκτός ο Βαρέλα για να πάρει κάποιες ανάσες. Έχει μείνει εκτός ο Μαουρίσιο που είχε και ένα χτύπημα στο λαιμό από το μάτσο με τον Άρη και έχει μείνει και αυτός εκτός. Εκτός είναι ο Καντουρί, ο οποίος χθες επιβεβαιώθηκε ότι έχει όντως θλάση. Θα μείνει εκτός για περίπου 4 εβδομάδες σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Εκτός ο Ζαμπά που έχει μια κάκωση τελικά, γλίτωσε στα χειρότερα και τρέχει για να προλάβει το μάτσο με τον Παναθηναϊκό της Κυριακής. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι οι επιλογές υπάρχουν. Το γράψαμε και χθες. Υπάρχει ας πούμε ο Ίγκασον, υπάρχει ο Ολιβέιρα και τη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια δείγματα δεκάδας που νομίζω θα είναι και αρκετές οι αλλαγές σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και αυτά που έχουμε δει. Θα πω μία την αποστολή και. Μπορείς να πεις τις δοκιμές του Ράσμα Λουτσέσκου τις τελευταίες χθες. Λοιπόν, Πασχαλάκης Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας της K19. Μάτος Τός Καμπαλογιάννης, Βιερίνια Γιαννούλης, Κρέσπο Ίγκανσον, Μίση Τσάχοφ, Ολιβέιρα, Πέλκας Μπίσεσβαρ, Λιμιός Ερίκε, Ακπομπ και Σφιντέρσκι. Αυτή είναι η 18 του ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο Πανιόνιος ήρθε στη Θεσσαλονίκη με τους Κότνικ, Μανοήλοβης, Παπαγεωργίου, Κότσης, Μπανανά, Ντομίνγκες, Μίκο, Σταυρόπουλο, Κόρμπο, Σουσόνι, Οικονομίδη Μανθάτη Τσιλούλη, Πυριντόνοβιτ, Καμαρά, Ντουρμισάη, Μανιάτη, Μπουμάλ και Άρτσε. Πανιόνιο έχει πολλά θέματα γενικά. Μα το λέει και χθε ο Θοδωρή. Με ο Κόρμπο που θα ξεκινήσει αναγκαστικά. Ελείψη άλλων χάφων. Πολύ ναι. Μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουμε και στην κατάσταση θα είναι κιόλα. Αλλά νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή, πολύ καλή αποστολή, μάλλον. Γεμάτη. Τι δοκιμέ, αγάπη, ο Ράσβαν. Εντάξει, κοίτα τώρα. Είναι αρκετές οι δοκιμές. Αλλά επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα στο μάτσο με τον Άρη ήταν μια συγκεκριμένη δοκιμή και τελικά λίγο στο τέλος διαφοροποιήθηκε,
Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι αυτά που θα πούμε θα τα δούμε κιόλας. Για μένα μαζεύονται πολλές αλλαγές. Εγώ αυτό σκέφτομαι απλά. Ναι. Μιλάμε για Πασχαλάκη στο τέρμα. Στην άμυνα το κενό του Βαρέλα το καλύπτει ο Ίγκασον μαζί με τον Κρέσπο. Λογικό πολύ. Ο Ίγκασον, ο οποίος στη Νέα Σμύρνη είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι και ήταν πολύ καλός. Είχε αφήσει πολύ καλή ναι. εικόνα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο που θέλει το Γιαννούλη να ξεκινάει. Εγώ νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να πάει με Μάτος Βιερίνια κανονικά, να μην αλλάξουν τα άκρα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο του Γιαννούλη. Μεσαία γραμμή Σάκοφ μαζί με Ολιβέιρα. Επίσης ένα δίδυμο που στη Νέα Σμύρνη είχε καλή εικόνα, πολύ καλή εικόνα, έχουν δείξει ότι έδεσαν καλά. Πέλκα στο 10, δεξιά ο Λιμιός. Αριστερά υπάρχει ένα δίλημα με Μπίσες Βαρενρίκε, φαίνεται ότι ο Ενρίκε έχει τον πρώτο λόγο και ότι πάει να ξεκινήσει. Και ένα ακόμα δίλημα στην κορυφή, Ακπόν Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να έχει πολλές πιθανότητες επίσης να ξεκινήσει. Ναι. Εγώ το χέρι μου στο φωτιά για τον Ενρίκε δεν το βάζω, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα κριθεί αν θα ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ όντως θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες πάλι. Αλλά δεν ξέρω. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει πολύ σκέψη έτσι να ξεκινήσει ο Ενρίκε όντως αριστερά. Αυτό είναι τώρα η τελευταία δοκιμή, ναι. η σημεία ουσιαστικά. Δεν μπορείς να πεις ότι αλλάζει κάτι δραματικά στην ομάδα. Γιατί όχι, τα δραματικά δεν αλλάζει, άλλη μόνο, εντάξει. Νομίζω πάλι λίγο σε επίπεδο χημίας ίσως υπάρχει ένα ζήτημα, αν όντως υπάρχει αυτή η δεκάδα, το οποίο πιστεύω ότι με βάση την ποιότητα αυτών που θα μπουν μπορεί να προσπεραστεί εύκολα. Και θα το δούμε από εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω στην ομάδα ξέρουν ότι είναι ένα μάτς ειδικών συνδικών. Ναι. Δεν επιτρέπεται η παραμικρή χαλάρωση, γιατί ένα γκολ του Πανιωνίου δεν θα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά σίγουρα θα βάλει τον πάγο πιο δύσκολα. Το δυσκολεύει και είναι και το timing τέτοιο. Δηλαδή τώρα είναι ένα θέλεις να πάρεις μία νίκη καθαρή, να πάρεις την πρόκριση εύκολα, να την κλειδώσεις και να πας με το επόμενο. Και δεν χωράει η χαλάρωση. Δηλαδή αυτό. Ακόμα και σε ένα πολύ καλό σενάριο που να προηγηθεί με 2-0, ο Πανιώνιος είναι μέσα στο παιχνίδι. Να. Ακόμα και στο 3-0, δεν μπορείς για παράδειγμα να δεχτείς γκολ στο 85, γιατί θα έχεις ένα πεντάλεπτο άγχους. Γενικότερα είναι ένα μάτς όπου σε κάθε φάση, σε κάθε παλιά, σε κάθε ενέργεια πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση, να υπάρχει αποφασιστικότητα. Ο Πάοκ να κάνει το παιχνίδι αυτό που κάνει εδώ και 1,5 χρόνο. Να. Δηλαδή να είναι σοβαρό στην άμυνα. Να αποφύγουν οι παίκτες του τα λάθη, όπως γίνανε πολλά λάθη στο παιχνίδι με τον Άρη, όχι μόνο με τον Βιερίνια. Όλη η ομάδα έκανε λάθη. 51 λάθη είναι πάρα για πολλά. Για τον Πάοκ είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο καθαρός χρόνος ήταν, δεν ξέρω, 55, δεν νομίζω να ήταν 60 λεπτά ναι. με τον Άρη, μιλάμε για ένα λάθος στο λεπτό. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι που ο Πάοκ να έκανε τόσα πολλά λάθη και αβίαστα λάθη. Σοβαρός λοιπόν στην άμυνα. Καλό transition. Και επιθετικό και αμυντικό και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δημιουργήσει και να παράγει φάσεις και αν το κάνει αυτό θα έρθουν και τα γκολ που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Πανιώνιος να αντέξει έναν ΠΑΟΚ που θα παράγει φάσεις συνεχώς. Γενικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει, θα το δει κιόλας διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιχνίδια κυπέλου μέχρι στιγμής. Γιατί okay, όλα τα καθάριζε μέχρι ένα σημείο και δεν κινδύνευσε κάπου σημαντικά. Αλλά το σημερινό είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Όχι, είναι το πιο δύσκολο ναι. παιχνίδι μέχρι τώρα. Ναι, γιατί δεν έχεις περιθώριο για δεύτερη ευκαιρία, για λάθος, για οτιδήποτε. Στους ομίλους δεν υπήρχε το παραμικρό άγχος. Ναι. Με αίτητο Σπάτων, Εργοτέλη και Άρη ήταν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Από τη στιγμή που προκρίνονταν δύο. Με την Παναχαϊκή, ήρθε ήττα στην Πάτρα, αλλά λίγο πολύ όλοι ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθάριζε το μάτς με συνοπτικές διαδικασίες όπως και το έκανε. Όσο καλή και να είναι η Παναχαϊκή, δεν είναι στο επίπεδο να αντέξει την Τούμπα. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι το επόμενο, το οποίο ο ΠΑΟΚ καλείται να το βάλει στα κερδισμένα με μια καθαρή νίκη και να περιμένει την κλήρωση της επόμενης φάσης, της ημιτελικής φάσης. Κλείσω την Παρασκευή. Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, γιατί δεν ήθελα να προτρέξω και να ψάξω πότε είναι η κλήρωση. Βασικά, άστο μωρέ. Άστο γιαγούρι καλύτερα. Άστο. Το δούμε το βράδυ. Ναι, δεν χρειάζεται. Θα ανεβάσω στο παγκοσμίο το αποκλειστικό κείμενο. Πότε είναι η κλήρωση με το που τελειώσει το μάτς. Ναι, δεν χρειάζεται τώρα. Καλός είναι ο καιρός. Σημαντικό και αυτό. Λογικό. Έχει ήλιο, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Νομίζω και το απόγευμα καλή θα είναι η κατάσταση. Ελπίζουμε να μην
έρθει κάποια κακοκαιρία το προσεχές διάστημα και πλέον να περάσουμε σε μια εποχή που πραγματικά ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Πάντα υπάρχει ένα θέμα, εγώ το λέω και το ξαναλέω για τους φίλους του ΠΑΟΚ από την Αθήνα, από Στερεά Ελλάδα και ακόμα και από νομούς που είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη ή Φλόρινα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω πως η Τούμπα, αν δεν είναι κατάμεστη, θα έχει μια βάση πάνω από 20-22.000 κόσμου. Ναι. Το θεωρώ δηλαδή δεδομένο και έχουν υπάρξει και παιχνίδια που η ατμόσφαιρα ήταν καλύτερη με 22.000 κόσμου παρά σε εμάς που ήταν κατάμεστη. Νομίζω ότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα πάνε τελευταία στιγμή και λόγω κρύου ενδεχομένως και λόγω της ημέρας. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα υπάρχει και πολλοί. Θα σας πω μετά το διάλειμμα γιατί κατέβηκε στα ποδητήρια ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Πραγματικά οι άνθρωποι... Κάτι, ωραία. Θα σας πω, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό, Στέλιο. Είναι πολύ λογικό. Είπαμε με την αγάπη τι μπορεί να συνέβει. Ναι. Ότι κατέβηκε για καλή επιτυχία. Τέτοιο πράγμα δεν το φανταζόμασταν. Το πήγαν νομίζω 10 βήματα παρακάτω. Ευτυχώς υπάρχουν και εκλεκτοί συνάδελφοι που γράφουν την αλήθεια για τι σημαίνει. Εννοείται, δεν θα ήθελα να κάνεις. Θα σας πούμε μετά το, ναι, το διάλειμμα. Αφού σας υπενθυμίσω ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτς Καζίνο. Να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα high definition και με άριστα οτικοακουστικά συστήματα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 ή ένα τηλέφωνο στο 2310-287-38 κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση να πάρετε το φίλο, το φίλο σας, τη φίλη σας και να πάτε να δείτε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα. Πρέπει βέβαια να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής, βασική προϋπόθεση και να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριο για να μπείτε στο καζίνο και πρέπει να είστε τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα για να μην χάσετε τη θέση σας. Φαντάζομαι θα ενημερωθείτε και από τη Μαριλίζα όσοι κερδίσετε. Για τις λεπτομέρειες, η πρόσκληση περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα, πατατάκια και λαχνούς για πολλά πλούσια δώρα όπως ταξίδια, αυθεντικά δώρα την μπουτίκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πάρα πολλά άλλα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμος στο 54526 ή ένα τηλέφωνο στο 2310-287-38 και κερδίζετε αυτόματα μία διπλή πρόσκληση. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν, η οποία δίνει και σήμερα πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Έχω στα μπάρει κάτι, να ξέρεις. Και εγώ έχω στα μπάρει κάτι οδηγούμενο συναισθηματικά, αλλά θα το αποφύγω. Για ποιο μάτς? Για το Chelsea Tottenham. Αμάν μπορείς να τρέχεις με το Chelsea Tottenham. 3-40 αγάπη Tottenham. Ρε Στέργιο, όποτε έχεις παίξει Tottenham τελευταία όχι, τι όχι. έχει γίνει. Τελευταία. Γενικότερα όμως ναι, έχουν τελευταία, βγάλει τελευταία. Αρκετά χρήματα. Άστο, 3-40 την Tottenham νομίζω είναι ελκυστικό, θα με βάλει σε σκέψεις. Γενικότερα έχει σήμερα επιλογές. Είπαμε έχει το κύπελο Ελλάδος, έχει Premier League full δράση. Έχει, το... έχει Ισπανία. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Κόπα ντελ Ρέι στις 10 το βράδυ. Στο Open κιόλας. Μετάδοση. Μηδενική Γκανιώτα. Έχει αύριο Βαλένθια Μπέτις. Τι άλλο έχει? Έχει Κύπρο Ιταλίας. Φιωρεντίνα Αταλάντα. Έχει, και πρέπει έχει, να έχει Κύπρο Γαλλίας. Έχει, ναι. Ρεν, Ορλεάν και Λιόν Καέν. Γενικότερα είναι μια μέρα που έχει επιλογές, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή ή Στοίχημαν και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. 24ωρη τεχνική υποστήριξη με live chat, email και άλλους τρόπους σε μέλη και μη μέλη. Και μην ξεχνάτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, να κατεβάσετε το σερί. Μπαίνετε στο store, κατεβάζετε το σερί application που είναι συμβατό και για κινητά Android και για κινητά iOS. Κάνετε τις προβλέψεις και κερδίζετε μέχρι 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στοίχημαν. Και μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προτείνει να συνδυάσετε μέταλλο, ξύλο, πλακάκια και ψάθες για να απογειωθεί πραγματικά το μπάνιο σας. Το design δεν κοστίζει και οι άνθρωποι της Αναδομό μπορούν να στα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Πάρα πολλές οι ιδέες, πάρα πολλές οι επιλογές. Συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Νομίζω το πιο σημαντικό. Τις πει άπειρες φορές εσύ, ειδικά ναι. Στέργιο. Αναδομό.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών,
και επαγγελματικών χώρων. Υπάρχουν προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, αλλά και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τις πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Δημήτρη Μελισανίδη να δούμε γιατί κατέβηκε χθες εκεί. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Ολυμπερό 104. Σας υποσχεθήκαμε να σας αποκαλύψουμε τον πραγματικό λόγο που ο Δημήτρης Μελισανίδης κατέβηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου. Λοιπόν, ούτε ήθελε να κάνει φασαρία. Φαντάζομαι ότι υπήρξε ένας διάλογος εκεί. Δηλαδή, έτσι όπως κάθονταν όλοι στη σουίτα του Δημήτρη Μελισανίδη, ο πρόεδρος δεν αισθάνθηκε καλά. Όπως αποκαλύπτει συνάδελφος. Θα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ του Κώστα και του Τζόγλου, Sport FM. Ναι. Γιατί πρέπει να λέμε αγάπη. Αυτό είναι το σωστό διοντολογικά. Ναι, να λέμε ποιος αποκαλύπτει την αλήθεια. Για πες λίγο, ναι. Ούτε ντου έκανε ο άνθρωπος, ούτε ήταν έξαλλος, ούτε έκανε επίθεση, ούτε. Λοιπόν. Υπογράμμισε λοιπόν ο Κώστας Κετζόγλου, όπως διαβάζω στο Sport FM, ότι κατέβηκε, λέει, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου γιατί αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Λογικό, ναι. Άνθρωπος είσαι εσύ. Ναι. Βλέπεις το μάτς, έχεις πίεση, αυτό ανεβάζει, εντάξει. Ναι. Και ήθελε να πάρει ένα χάπι από το ιατρείο του Ολυμπιακού Σταδίου, που δεν έχει επαφή με το γραφείο των διαιτητών. Το σημειώνει και την Τζόγλου. Σημειώνει, βέβαια, ο ρεπόρτερ ότι μίλησε με τους ανθρώπους του Ατρομήτου. Εννοείται, ναι. Έχει και την ατάκα. Οι οποίοι το απέθαναν το λόγο εκείνη τη στιγμή και εκείνος, ο Δημήτρης Μελισανίδης, τους απάντησε σε έντονο ύφος: τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε, ρε. Αυτό είπε μόνο. Τι, γιατί. Ούτε ευρυσχές, ούτε τίποτα. Ένα πολιτισμένο: τι θέλετε, ρε. Ο άνθρωπος κατέβηκε απλά να πάρει ένα χάπι. Εσείς γελάτε, όλοι εσείς. Ντροπή, έχω να πω. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αναρωτιέμαι τώρα. Μου ήρθε η σκέψη έτσι πρόχειρα. Δεν το ψάξα το θέμα. Ναι. Δεν έχουν τηλέφωνα. Δεν έχει τηλέφωνο ο Δημήτρης Μελισανίδης να πάρει κάτω του τηλέφωνο και να πει: φέρτε μου ένα χάπι. Ρε, άκου. Πρέπει να κατέβει κάτω. Του είπε, του είπε: παιδιά, δεν ήταν πολύ καλά. Έχω μια διαιτησία, ναι. Πρόεδρε, να κατέβω να σου φέρω ένα χάπι. Όχι, θα πάω μαζί. Όχι, θα πάω μαζί. Να πάρουμε τηλέφωνο να σου φέρω ένα χάπι. Όχι, θα κατέβω εγώ. Φώναξε τα παιδιά εδώ τα άσβερκα. Γιατί. Να κατέβουμε αυτό πάλι. Γιατί έπρεπε να. Α, ξέρεις τι. Επειδή φοβήθηκαν, μην πάθει κάτι στο. Πήγαινε, έλα, ρε παιδί μου, γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Τα παιδιά δίπλα. Σου λέει, ζαλίζει το άνθρωπο, μια διαδικασία έχει. Πάρε μαζί σου και πέντε παιδιά για να ξέρουν ότι είσαι καλά. Ναι. Έτσι είναι, Στέργιο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ έχω να πω. Εμείς γελάμε, αλλά όπως έζησε ένα δράμα, θεωρώ. Πρέπει λίγο να είσαι αξιοπρεπή στη ζωή σου, γενικότερα. Έτσι λέω εγώ. Μια αξιοπρέπεια παιδιά δεν βλάπτει. Ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Και την ατάκα, τι θέλετε, ρε. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Που βάλαμε άλλα στο μυαλό μας. Που γελάσαμε στην αρχή, είναι η αλήθεια. Περίπου ή έντονων διαλόγων. Όχι, ο άνθρωπος ζαλίστηκε απλά. Ζαλίστηκε ο άνθρωπος. Μια διαθεσία. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Σε όλο που το. Και φίλος ναι, ναι, ναι. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Σε όλο το γήπεδο εκεί, κοντά τους σουίτες, κάτι. Δεν υπήρξε ένας γιατρός, πούμε. Ένας που να έχει αναπαυσίπονο κάτι. Δεν υπήρξε, όχι. Και προφανώς είχε φορτωθεί το δίκτυο της τηλεφωνίας. Ναι, για να πάρει ένα τηλέφωνο ο Δημήτρης Μελισανίδης να πει: ανεβάστε μου ένα χάπι. Δεν έχει καλό σήμα στο ΆΚΑ. Επιβεβαιώνω. Α, δεν έχει καλό σήμα. Επιβεβαιώνω, ναι. Δεν έχει. Άρα προκειμένου να χαθεί χρόνος να πάρει τηλέφωνο. Σου λέει: θα κατέβουμε τώρα για τα άτομα, ρε παιδί. Μπορεί να είναι κάποιος υπέρβαρος γιατρός. Πού να έρθει και αυτό, μια ναι. ώρα. Ναι, ναι. Πάμε εμείς κάτω, 10 άτομα στα αποδυτήρια. Ναι. Τώρα το τι χάπι πήρε δεν μας το αποκάλυψε ο συνάδελφος. Μπορεί σε επόμενο ρεπορτάζ. Ντεπών, δεν ξέρω. Σε επόμενο. Θα ακολουθήσει λογικά κι άλλο. Μεσουλή, πιο. Δεν ξέρω. Περαστικά λοιπόν στον Δημήτρη Μελισανίδη. Περαστικά εννοείται. Να μην χρειαστεί να κατέβει και πάλι στα ποτήρια για να πάρει ένα χάπι. Μακριά από εμάς. Μία εύκολη λύση, παιδιά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το προτείνω. Υπάρχουν κάτι κουτάκια. χρόνια τώρα. που βάζει μέσα φάρμακα. Ναι. Ας δηλαδή, υπάρχει εκεί κοντά. Εμείς εδώ χάρη στο Σταύρο. Έχουμε ένα κουτάκι με φάρμακα. Ναι, ναι, ναι. Έχει φροντίσει ο Σταύρος. Και τα πιο δηλαδή απίθανα. Για πονοκέφαλο. Και τα πιο απίθανα, ναι. Για τα πιο απίθανα είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θέλω να μοιραστώ στον αέρα. Κάτι πολύ χρήσιμο. Τη χάφια μας αγόρασε ο Σταύρος. Και μπράβο του, ξαναλέω, πέρα από την πλάκα. Οπότε λοιπόν, απευθύνουμε στους ανθρώπους της ΠΑΕΑ και υπάρχουν κάτι κουτάκια σε διάφορα χρώματα. Πάρτε τα βέβαια, δεν είναι κόκκινα. Κόκκινα συνήθως. Μερικά τα βάζει και στον τοίχο, απλώς χαλάει η συνδική της σουίτας. Εντάξει, δεν είναι και. Έχει το εκεί σαν ντουλάπι, ρε παιδί. Δεν έχει ένα ντουλάπι εκεί. Ναι. Ένα σιρτάρι, κάτι. Βάζετε μέσα. Τι χάπια θέλει ο πρόεδρος. Ένα για την υπέρταση, φαντάζομαι. Ένα για τις ζαλάδες. Τέλος πάντων, 15 χάπια βάλε μέσα, ρε τα παιδί. Τα βασικά. Ναι. Να μην χρειαστεί ο άνθρωπος. Δηλαδή να έχεις τον πόνο σου.
να πρέπει να κάνει και την απόσταση σουήτα από την τηρία. Γι' αυτό σου λέω πήρε μαζί του 5 και άτομα. Και να σου απευθύνουν το λόγο και οι αντίπαλοι. Γι' αυτό... και να λες πρέπει να απαντήσει. Γι' αυτό σου λέω ότι είχε μαζί του άτομα. Γιατί εμείς λέγαμε, γιατί έχει συνοδεία. Να γιατί. Πώς θα κατέβει ο άνθρωπος τώρα με, σε τέτοια κατάσταση που να μην αισθάνεται καλά, να έχει διαθυσία. Πώς θα κατέβει μόνος του. Τι γελάς. Είναι απόλυτα λογικό. Την άλλη φορά, βασικά ελπίζουμε να μην χρειάζεται να ξαναπάρει κάποιο Δημήτρη Μελισσανίδης. Κράτα το αυτό, Σταύρο λέω. Κράτα το αυτό Στέργιο, γιατί είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα αυτά. Μπορούμε να τα ξαναδούμε σε κάποια φάση. Και το κλείνουμε εκεί αυτό. Πάρτε παιδιά ένα φαρμακείο. Ναι. Βασικά να μην πάρετε, θα έχει το ιατρείο. Έδωσαν καλή ιδέα στο Βαγγέλη Μαρινάκη Θαρό. Δηλαδή μπορεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε κάποια φάση να δει κάποια διαδικασία στο Καραϊσκάκη και να κατέβει. Κάτι για το στομάχι. Δηλαδή αν έχει φάει πολύ βαριά και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Ναι. Έχει κάποια μαγικά χάπια. Μαγικά χάπια. Μασόμενα είναι αυτά. δεν θυμάμαι το όνομα. Για το στομάχι. Ναι. Που σε 10 λεπτά θες πάλι να φας. Είναι φοβερό αυτό το χάπι. Το έχω δοκιμάσει κι εγώ. Άρα μπορώ να μιλάω σαν σίγουρα. Σε 10 λεπτά δηλαδή, θέλεις πάλι να φας. Εκεί που είσαι σκασμένος και λες ότι δεν θα φάω για τις επόμενες 50 μέρες. Παίρνεις το χάπι. Έχεις κάνει κάποια ατασταλία. Παίρνεις το χάπι. Σε ένα δεκάλεπτο λες τι έχουμε να φάμε. Οπότε για να μην συμβεί και στον στο Βαγγέλη Μαρινά, μία φάση τρίμηνο. Γελάς. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει, ρε. Υπάρχει. Ωραία. Για να μην πάει, λοιπόν συμβεί κάτι και στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι. Και χρειαστεί να κατέβει και αυτό στα πολιτεία του Γιώργιου Κραϊσκάκη να πάρει κάποιο χάπι. Για μία ακόμη φορά που μπορεί να έχει συμβεί και να μην το ξέρουμε. Απλά να μην έβγαλα την εξήγηση προς τα έξω. Κοίταξε, επειδή τα ιατρικά είναι λίγο ευαίσθητα δεδομένα. Ναι. Σου λέει καλύτερα να βγει ότι κάνει ντου. Παρά να βγει ότι θέλει να χάπει. Εντάξει, λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό. Τι ωραία ρεπορτάζ. Πολύ ωραία ρεπορτάζ. Μπράβο. Μπράβο στον συνάδελφο. Η αλήθεια, Στέργιο. Το έχει απογειώσει το ρεπορτάζ. Η αλήθεια βγαίνει πάντα προς τα έξω, είδες. Η αλήθεια εδώ. Μα να σου πω κάτι. Γιατί δεξιά και αριστερά γράφονται ψέματα τώρα. Βάζαμε διάφορα από το μυαλό. Ότι κατέβηκε για ντου ο πρόεδρος, είναι δυνατόν. Βάζαμε διάφορα στο μυαλό μας, αλλά έχει δώσει δικαίωμα ο πρόεδρος για ντου. Και λοιπόν, μπράβο το που βρήκε το κουράγιο να πει στου ανθρώπου του ατρωμίου του. Θέλετε. Τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε, ρε. Με πολύ δύναμη ψυχή. Και την ώρα ήταν δύσκολα. Λοιπόν, αυτά αναφερθήκαμε νωρίτερα για τα δεδομένα του σημερινού αγώνα. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα. Όχι, τα είπαμε νομίζω και τα αγωνιστικά και τα γύρω-γύρω. Το σημαντικό είναι η ομάδα να εμφανιστεί όπως πρέπει να εμφανιστεί, να πάρει την πρόκριση και να προχωρήσει παρακάτω. Και από αύριο να επικεντρωθεί στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το χέρι του ΠΑΟΚ είναι, δεν νομίζω, μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα εμφανιστεί αδιάβαστος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Δεν παίζει μόνος του, ούτε ο Πανιώνιος είναι. Παναχαϊκή και αίτητος πάτων. Απλά όμως χρειάζεται το παιχνίδι μια προσοχή και μια αποφασιστικότητα για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλου και να βρεθεί στην ημιτελική φάση που από χθες εκεί βρίσκεται η ΑΕΚ. Σήμερα έχει δύο αγώνες και αύριο είναι το τελευταίο στο Ολυμπιακού με τη Λαμία, έτσι. Ναι. Το 3-3 το πρώτο μάτς στη Λαμία. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ο Ολυμπιακός, αν και η Λαμία στο κύπελο έχει δείξει να είναι πολύ σκληροτράχυλη. Ναι. Και γενικότερα έχει ένα καλό momentum η Λαμία. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί σήμερα η τετράδα. Αύριο. Σήμερα. Αύριο, αφού ο Ολυμπιακός παίζει αύριο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο, έχεις δίκιο. Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης στις 5 και 4, ΠΑΟΚ Πανιώνιος στις 7.30. Και αύριο Ολυμπιακός με τη Λαμία στις 7.30 για να κλείσει η τετράδα και Παρασκευή λογικά να έχουμε την κλήρωση. Νομίζω ότι τα ποδοσφαιρικά αυτά είναι. Να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Ναι. Γιατί και εκεί είχαμε κλείσει κάποιες εξελίξεις. Το ενδιαφέρον παραμένει πολύ μεγάλο. Έχουμε μαζί μας Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Πού σε βρίσκουμε. Βρίσκεται σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορώ να μεταφέρω στον κόσμο τώρα, είναι προσωπικό. Ωραία, Νίκο, θέλαμε να βγάλουμε ένα αποκλειστικό. Σε λίγο θα είμαστε στο Μακεδονία Παλάσια, εγώ πάντως. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Δεν πιστεύω να πας και εσύ να πας και να πιω κάποιο χάπι κάτι. Είναι κανόνα. Να πας να πας κάποιο χάπι, ας πούμε, όπως ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που κατέβηκε ας πούμε, στα ποδητήρια ο άνθρωπος για να πάρει ένα χάπι. Δεν είναι η τελευταία αντίληψη από αυτό, όντως έτσι υπόθηκε. Ναι, τώρα αυτό λέγαμε. Υπόθηκε από ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
υπόθηκε τώρα πριν από λίγο ότι ο λόγος Ναι. της παρουσίας του εκεί στα αποδυτήρια ήταν για να κατέβει να πάρει ένα Αυτό χάπι. κάτσε. Είδα μια φωτογραφία μόνο. Έγινε πριν το μάτσο ή κατά τη διάρκεια στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ρε παιδιά, ένα μηδέν το παιχνίδι. Δηλαδή. Ρε Νίκο, ήθελε να πάρει ένα χάπι ο άνθρωπος. Τι λυσάξατε όλοι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Δεν αισθανόταν okay. καλά. Και Αλλά είδε, ναι. λέει, του ανθρώπου ατρομή του και του είπε ο τι θέλετε, ρε. Που έβγαλε φωτογραφία, έχει να πει υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόσωπο ή. Ψάχνετε. Θα το μάθουμε, πιστεύω. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Μην είσαι και τόσο σίγουρο, θα το μάθουμε. Πάντως, οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑ δεν κατεβαίνουν στο ημίχρονο στα αποδυτήρια των διαιτητών για να πάρουν χάπι. Σίγουρα όχι. Όχι, δικά ποτέ. Αν και πολλές φορές θα είχαν το δικαίωμα να το κάνουν ναι, τα τελευταία ναι. χρόνια. Τέλος πάντων, να ακολουθούν έναν άλλο δρόμο. Οκ. Okay. Νίκο, τι είχαμε χθες, είχαμε κάποια εξέλιξη γενικότερα. Κοίτα, η εξέλιξη χθες είχε να κάνει με το ότι οι επαφές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ έχοντας πλέον ουσιαστικά και πρακτικά την οικονομική στήριξη της οικογένειας Σαββίδη με τους παίχτες πήγανε καλά. Όσοι ήταν εδώ επέστρεψαν στις προπονήσεις. Ουσιαστικά από χθες ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με το Χολαργό. Προετοιμασία που είναι προβληματική. Έτσι. Χθες φωγονήθηκαν 7 παίκτες. Ο Μαργαρίτης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα γιατί συνέχισε το πρόγραμμα επιβάρυνσης που είχε και με την εθνική ομάδα που είχε κανονική συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια. Ο Jones, γενικά ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από αυτό το πρόβλημα στο γόνατο. Θα δούμε αν η αλλαγή στο οικονομικό κομμάτι μπορεί να φέρει κάποια εξέλιξη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το να υπάρξει κάτι εκεί που έχει να κάνει με τον Jones, γιατί ναι, μεν πηγαίνει συντηρητικά, ναι, μεν πηγαίνει με ενέσεις σε αρκετά παιχνίδια, τουλάχιστον τα παιχνίδια τα προηγούμενα που ήταν πολλά και συνεχόμενα και υπήρχε μεγάλη πίεση νίκης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ακόμα να συνεχίζει με το θέμα που έχει στο γόνατό του να πηγαίνει συντηρητικά. Ναι. Οπότε αν χρειαστεί, αν πάρθει απόφαση για χειρουργείο, να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για τον Αμερικανό. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποια κίνηση, έτσι, απλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ναι μεν ήταν στο γήπεδο χθες αλλά είχαν το δικό τους πρόγραμμα. Αύριο ο Γκάρετ προγραμματισμένα, καθώς δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο η επιστροφή και οι πτήσεις από το Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού πίσω στη Ρουάντα και από τη Ρουάντα στη Θεσσαλονίκη. Okay. Δεν είναι και κάτι ναι. πολύ ναι. εύκολο, όντως. Είναι η αλήθεια. Και αύριο επίσης αναμένονται και ο Γκος με τον Χάτσερ. Οι δύο παίχτες οι οποίοι είχαν ενημερώσει τις υποθέσεις τους εδώ και αρκετό καιρό που είχαν να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Από τη στιγμή που έλαβαν όλες τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη και νομίζω ότι σήμερα είναι και πιο τυπική η διαδικασία, δηλαδή αρχίζουν να μπαίνουν χρήματα, γιατί χθες κάτι τέτοιο η διαδικασία ήθελε ένα 24ωρο και οι δύο επιστρέφουν, οπότε μαζί και με την επιστροφή των τελευταίων, όπως γράψουν στο ΠΑΟΚ 24 χθες, επιστρέφει η κανονικότητα για τον ΠΑΟΚ. Αν και αν το δεις καθαρά αγωνιστικά για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Χολαργό, ουσιαστικά η ομάδα μια προπόνηση θα κάνει, αν το δούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή αν όλα πάνε καλά την Παρασκευή, έτσι, και την Πέμπτη που θα προέρχονται και τέτοιες παίχτες από ταξίδια τέλος πάντων και από αεροπλάνα. Αλλά εντάξει, okay. Ο ΠΑΟΚ το ήξερε αυτό στη λογική ότι είχε πολλούς διεθνείς, έτσι, σε αυτά τα παράθυρα. Είχε 6 διεθνείς, τους 3 στην εθνική ομάδα, τον Τέπι στη Σερβία και τους 2 Αμερικανούς που παίζουν στην Αφρική, και ο Τζέφερσον με την Κεντρική Δημοκρατία της Αφρικής και ο Γκάρε με τη Ρουάντα. Βέβαια, αυτό ήταν πολύ δεύτερο στο μέλλον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε σχέση με όσα γίνονταν πριν λίγες ημέρες, έτσι, όσον αφορά την επιστροφή στις προπονήσεις. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει η έμπρακτη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη στο οικονομικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά, πάει για το μάτς με τον Χολαργό και βέβαια εννοείται ότι μετά από αυτό το μάτς και εφόσον κάνει να κάνει και τη δουλειά του, γιατί δεν είναι εύκολο παιχνίδι, έτσι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ το μυαλό του στο παιχνίδι με τον Χολαργό, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία, ότι έχουν παιχνίδι το Σάββατο, σε αυτό βοήθησε με αρνητική χρειά και η διακοπή από το τελικό του κυπέλου και όλα όσα ήταν ανοιχτά στον ΠΑΟΚ και φορούσαν το οικονομικό κομμάτι. Ο Χολαργός είναι μια χαρά ομάδα. Και γεμάτη είναι και κοντά στα play-off είναι. Ναι, ναι. Καλούς Αμερικανούς έχει, καλό προπονητή έχει. Είχε ένα παίξερο Βλαδίμιρο Γιάνκοβιτς που είναι επίσης πολύ ποιοτικός. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι το μάτς του Σαββάτου.
και βάζοντας όλα αυτά τα οποία λέμε, τα οποία ισχύουν για τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτό το μάτς του Σαββάτου. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, και όταν λέω θα υπάρχει δεν εννοώ τους 1.000-1.500 οι οποίοι είναι εκεί μόνιμα. Γενικά υπάρχει μια δραστηριοποίηση και κινητοποίηση και του οργανωμένου κόσμου, κυρίως για το Μάρτιν Νάικ, αλλά και για αυτό το παιχνίδι με τον Χολαργό. Γενικά ο ΠΑΟΚ μπαίνει σιγά σιγά σε μια κατάσταση κανονική, έτσι. Αλλά επειδή υπήρξε διακοπή, υπήρξε όλο αυτό το κομμάτι και η αβεβαιότητα στο οικονομικό, περιμένουμε να τον δούμε πώς θα είναι το Σάββατο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο? Τις δύο είναι το φόρουμ, το πρώτο έτσι φόρουμ χορηγών, για να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή θα είναι και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, άνθρωποι που εκπροσωπούν εταιρείες. Είναι στο πλαίσιο αυτό το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να αναπτυχθεί αρκετά, δηλαδή το θέμα του σημερινού φόρουμ που ξεκινάει στις 2 και τελειώνει στις 9 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά το πώς μια εταιρεία μέσα από τη χορηγία της σε μια μπασκετική ομάδα μπορεί να κερδίσει, και ταυτόχρονα πώς και η μπασκετική ομάδα μπορεί να κερδίσει μέσα από αυτή τη χορηγία. Παρόν είναι και ο Πατρίκο Μινός, ο διεθνής σύμβουλος του Basketball Champions League, μαζί βέβαια με πολλούς άλλους ανθρώπους εταιριών που συνεργάζονται με τον ΠΑΟΚ, που έχουν μια επαφή τα τελευταία χρόνια και χορηγική, και σίγουρα έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί τα λέγαμε και χθες, ναι, η οικογένεια Σαββίδη στηρίζει, ναι, στα δύσκολα το αποδεικνύει ξανά ότι βάζει πλάτη, αλλά γενικότερα πάμε να βρει κάτι πιο μόνιμο, και από τη στιγμή που δεν έχει ιδιοκτήτη, η διαδικασία είναι αυτή. Έτσι, μέσα από χορηγούς και όλο αυτό το κομμάτι που πρέπει, έχει πραγματικά πάρα 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 πολλά περιθώρια βελτίωσης, όχι μόνο η ΚΑΕΠΑ, όχι γενικά το μπάσκετ. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι το σημερινό φόρουμ, παύλα σεμινάριο, το οποίο ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα στο Μακεδονία. Ωραία. Περισσότερα γι' αυτό από το ΠΑΟΚ 24 και αύριο εδώ να μας δώσει και ένα συμπέρασμα και τι υπόθηκε στο φόρουμ. Θα είναι και ο Σταύρος, οπότε νομίζω θα καλύψετε το τι θα συμβεί. Όντως έχει... Με την παρουσία του Σταύρου δεν γίνεται να μην καλυφθεί, δηλαδή. Ναι, όντως έχει ενδιαφέρον πάντως. Δεν χρειάζεται καν να πάω εγώ. Νίκο, πάλι καλά που θα είσαι εσύ, ρε φίλε, πραγματικά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, να πάρουμε έτσι μια γεύση για τα του μπάσκετ. Γενικά υπάρχει μια τάση αυτές τις ημέρες, εγώ πραγματικά το λέω και από χθες, να προσπαθούν ορισμένοι να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα για τον μπάσκετ. Γι' αυτό θέλω λίγο να τα λέμε όπως είναι, γιατί δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ακόμα και χθες, δηλαδή, που βγήκε επίσημα ότι ο Γκος και ο Χάτσαρ και ο Γκάρετ έρχονται αύριο, πάλι υπήρχαν κάποια μικρά αποσταρίσματα, κάτι γενικά στο διαδίκτυο, γιατί αργούν, καθυστερούν. Μα δεν καθυστερούν, αφού τότε είναι να έρθουν. Πότε να έρθουν οι άνθρωποι, τι να γίνει δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ μια αγωνία να δημιουργηθεί θέμα για τον ΠΑΟΚ, που ο πρώτος ο ΠΑΟΚ βγήκε και είπε την αλήθεια, ας πούμε, και την κατάσταση. Ισχύει. Και λοιπόν, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ενώ άλλες, πούμε, αντίστοιχες περιπτώσεις και πρόσφατα τα κουκούλαναν τόσο καιρό. Και απλά έτυχε να βρει, ας πούμε, να βγει ένα ηχητικό. Να βγει ένα ηχητικό και από εκεί να βγει προς τα έξω ότι όντως υπάρχει θέμα. Αλλά εντάξει, τώρα διάβαζα το Στέργιο, ο Στρέλνιξ. Εγώ δεν τη διάβαζα. Τραυματίστηκε. Τι διαβάζω. Ρε φίλε. Ανδρέας Φουστάνος, ο πρώην άντρας της Νατάσας Θεοδωρίδου. Ναι, ωραία. Πες αυτό. Με τη συμπεθέρα μου πριν κάποια χρόνια είχα ερωτική σχέση. Όχι τη μητέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου. Μην μπερδευτούμε, ρε παιδί μου. Τι είναι η συμπεθέρα τώρα, περίμενε, γιατί τα μπερδεύω αυτά λίγο. Είναι. Δεν είναι, παιδιά, δεν μπερδεύω. Είχε σχέση με. Πεθερά της κόρης. Με τη μητέρα της συζύγου της μεγάλης του κόρης. Και τη λέει συμπεθέρα. Για να γίνει κατανοητό, κατάλαβες. Εκτός από σένα, κάτι που δεν ξέρεις τι σημαίνει συμπεθέρα. Ναι, αυτά λοιπόν και με τον Ανδρέα Φουστάνο, έχει μια σφίνα. Ωραία. Να πω όχι, να πω λίγο κάτι ακόμα. Απορρίφθηκε το αίτημα για άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Ναι. Ο οποίος έχει πάρει 6 άδειες από το φθινόπωρο του 17. Διήμερες, τριήμερες, τετραήμερες. Ναι. Τόσες άδειες ούτε εργαζόμενοι. Ναι. Ωραία. Η Ξάνθη δήλωσε τον Κάσα Καμαρά να εκτίσει την τιμωρία των δύο αγωνιστικών
στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο την 25η αγωνιστική και στο εντός έδρας παιχνίδι της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ στα Πηγάδια. Άρα δεν θα έχει τον Καμαρά στη διάθεσή του ο Ράσταβατς στο Ξάνθη ΠΑΟΚ. Και κλείθηκε ο ΠΑΟΚ σε απολογία, αναμενόμενο νομίζω, για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Άρης για λέει... περισσούς και υβριστικά συνθήματα. Ο Άρης λέει δήλωσε τον Τζανακάκη να εκτίσει με την ΑΕΚ στο παιχνίδι της Σοβάτου. Απορώ, γιατί το δήλωσε με τον Ολυμπιακό. Πώς έγινε αυτό, πώς ξέφυγε αυτό. Γιατί. Και δεν έχουν να βάλουν και πάει στη θέση του. Λέει γιατί ο Κωνσταντινίδης έχει μία ίωση. Όχι, ξεκάθαρα ο Άρης θα χτυπήσει στα ίσια το μάτσι με τον Ολυμπιακό. Όπως και μπορεί μάτς... να του κόψει και βαθμούς. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Λέω εγώ. Είναι πάντως με την ΑΕΚ φέτος ο Άρης όποτε παίζει έχει 25.000 θέματα. Ναι. Και στο πρώτο μάτς ήταν που ο αμυντικός χαφ, όχι ο στόπερ έπαιζε αμυντικός χαφ και το δεξί μπακ έπαιζε αριστερό χαφ. Και τώρα ας πούμε δεν έχουν να συμπληρώσουν δεκάδα και παίκτες που παίζουν σε άλλες θέσεις λίγο θα αλλάξουν. Αναγκαστικά. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε 9.30. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αφού σας υπενθυμίσω ότι σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή το απόγευμα στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα High Definition το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Απεριόριστη μπύρα, πατατάκια και λαχνούς για να διεκδικήσετε στο ημίχρονο του αγώνα ταξίδια, αυθεντικά δώρα την μπουτίκ της ΠΑΟΚ και άλλα. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και να είστε στο Θέατρο Βεργίνα μισή ώρα πριν, δηλαδή στις 6.30 το αργότερο, και θα απολαύσετε στο Θέατρο Βεργίνα, στο αμφιδιατρικό Θέατρο Βεργίνα, ουσιαστικά είναι σαν μια μικρή κερκίδα, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Νομίζω από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται εδώ και χρόνια η μετακίνηση οπαδών, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε με φίλους και να δείτε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Θέατρο Βεργίνα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και τηλέφωνο, στο 2310-287-38, όσοι στείλετε μήνυμα ή πάρετε τηλέφωνο, κερδίζετε απευθείας μία διπλή πρόσκληση. Επειδή λέγαμε πριν για το θέμα του Άρντα και βλέπω ότι παίζει γενικά παντού, υπάρχει και ένα μήνυμα του Χρήστου Γαλαριώτη, του υπεύθυνου επικοινωνίας του Αντρομήτου, ο οποίος λέει: ο σεβασμός είναι μία έννοια που πρέπει να ισχύει και από τις δύο πλευρές. Εμείς θα επιληφθούμε για το θέμα του Άρντα με την σοβαρότητα που του αρμόζει. Εσείς όμως θα πρέπει να απολογηθείτε για τις άσχημες συμπεριφορές του ημιχρόνου, το χάπι, που θύμισαν παλιές εποχές. Θα απολογηθώ που ο πρόεδρος μου ένιωθε αδιαθεσία σε αγάπη. Γιατί ένα ρεπορτάζ μπορεί να λέει κάτι, αλλά βλέπουμε και ένας άνθρωπος που ήταν εκεί. Δηλαδή στον Ατρόμητο πώς έγινε το έργο. Λέει και το κάτι άλλο. Οπότε είναι σχετικά αυτά τα πράγματα. Πώς τα βλέπουν στον Ατρόμητο. Δηλαδή έχει ο πρόεδρος μου αδιαθεσία, θέλει να πάρει ένα χάπι και δεν μπορεί να πάρει το χάπι. Ναι. Υπάρχει αυτό το ποστάρισμα λοιπόν του Χρήστου Γαλαριώτη, νομίζω. Να το ψάξουν καλύτερα στον Ατρόμητο για τον λόγο ναι, που κατέβηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Μην του ζητήσουμε να ζητήσει και συγγνώμη. Γιατί πρακτικές που είχε γυρίσουν πίσω, αλλά ένα χάπι θέλαμε. Δεν ήταν κάτι. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Naxos, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε και στην πόλη, αλλά και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί και εκεί υπάρχει κατάστημα. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κατάστημα υπάρχει στην πλατεία Αγίας Σοφίας, κατάστημα υπάρχει στο Mediterranean Cosmos. Πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά στο κέντρο με φοβερές εκτόσεις και τιμές. Και θυμίζουμε και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στοίχημα.gr. Ό,τι αφορά το στοίχημα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, handball, όλα τα αθλήματα. Σας έχω πει και για το Seri Application, κατεβάστε το είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Και φυσικά είτε είστε μόνος, είτε με παρέα, είτε στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή στο online καζίνο της στοίχημα. Ανοιχτό για σας 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα τα δημοφιλή παιχνίδια και ρουλέτα και blackjack και πολλά παιχνίδια slot με πολύ μεγάλα jackpot και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη και ζείτε έντονες συγκινήσεις στο online καζίνο της στοίχημα. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε ακόμα 15 λεπτάκια για να κερδίσετε χωρίς κόπο και πάρα πολύ εύκολα διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα, για να απολαύσετε σε ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα αγάπη το παιχνίδι του ΠΑΟ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. 2-3-10-2-87-38. Παίρνετε τηλέφωνο, κερδίζετε αυτόματα διπλές προσκλήσεις, δίνετε τα στοιχεία σας και σας ενημερώνει η Μαριλής για το πώς θα πάτε στο Θέατρο Βεργίνα. Βασικά, μισή ώρα πριν πρέπει να είστε, δηλαδή στις 6.30. Ταυτότητα να έχετε μαζί, να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.
και θα σας περιμένει το τραπέζι σας δωρεάν και απεριόριστη μπύρα, πατατάκια και λαχνούς για να κερδίσετε στο ημίχρονο πολλά δώρα, ταξίδια, προϊόντα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ αλλά και άλλα, και να δείτε φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μήνυμα FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM και ενώ Βεργίνα, γράψτε ό,τι θέλετε, κερδίζετε αυτόματα διπλές προσκλήσεις και τηλεφωνικά στο 2310-287-888. Υπάρχει και δήλωση του Αλέξη Κούγια, εννοείται, για όσα έγιναν στο ημίχρονο χθες. Από τη στιγμή που ο Αλέξη Κούγια στις 6, στο 6 Φεβρουαρίου έγραψε ότι δεν ξαναβγάζω δήλωση, έχει βγάλει 8 δηλώσεις. Κατά τα βάση χθες πάλι όρισε τιμή για την Λάρισα, πουλάω, κάνω ράνο από εδώ από εκεί, 25η φορά. Πιο πρώτη φορά έχει πουλήσει την Λάρισα ο Αλέξη Κούγια. Ναι. Παρά έχει παικτήσει τον Αντένα του Κωνσταντίνου και Ελένη. Λοιπόν, άκου τώρα. Πληροφορήθηκα από δημόσιο ραδιόφωνο για τα όσα συνέβησαν στο ημίχρονο του αγώνα για το κύπελο Ελλάδας ΑΕΚ Ατρόμητος στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου. Είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξης Δέδες, εκτελεστικός διευθυντής της ΕΠΟ, θα ξεχάσει ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ και υπάλληλος του νιάου νιάου η γαντούλα τίγρη. Γίνεται να φύγει ο Αλέξη Κούγια από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην διαβάσει παρακάτω, εντάξει. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Του νιάου νιάου η γατούλα τίγρη. Ωραία, περίμενε. Δεν πάω ούτε τουαλέτα χωρίς μπράβους, άντρακλα. Έντιμο μεγάλο επιχειρηματία που τίμησε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, Δημήτρη Μελισανίδη, και θα στείλει όπως κάνει κάθε μέρα για εμένα το βίντεο και τις αναρτήσεις των sites για όσα έκανε αυτός ο ψευτόμαγκας συνάδελφος, ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Ψευτόμαγκας συνάδελφος, ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ναι. Δηλαδή όμως η αλήθεια, αγάπη. Περιοχή, στο ημίχρονο, στο χώρο των αποδυτηρίων του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Κάτσε, γίνει πολύ μεγάλο εσύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μα γι' αυτό σου λέω δεν είμαι. Περίμενε να περάσω λίγο αυτά. Ναι, είμαι βέβαιος, ναι. Με εκτίμηση και σεβασμό, ναι. Ιδιοκτήτης, ναι. Ιστερόγραφο. Αλήθεια, μήπως υπάρχει ομερτά είτε από φόβο είτε από συμφέρον για τα όσα πραγματικά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμένω με λαχτάρα να πουλήσω τις συμμετοχές της ΑΕΛ. Έλεος βρε άνθρωπέ μου, δηλαδή 26 φορές. Σε κάποιο έντιμο άνθρωπο και μετά χωρίς φόβους διώξεων αλλά και μόνο μέσα από την δικαιοσύνη θα τα πούμε όλα, κύριοι κύριοι εξηγιαντές. Είμαι ο μόνος που δικαιούμαι να ομιλώ. Ναι. Για να το κλείσουμε, για μένα έχει και άλλα, δεν διαβάζω, ο Δημήτρης Μελισανίδης ήθελε να πάρει ένα χάπι. Εστερνίζω με την άποψη του συναδέρφου, του ρεπόρτ της ΑΕΚ. Το νιάου νιάου ψευτόμαγκα. Το νιάου νιάου ψευτόμαγκα, ειλικρινά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τον δεν πάω ούτε στην τουαλέτα χωρίς μπράβους, άντρακλα. Δηλαδή, τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα γενικά. Δεν ξέρω γιατί τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά από τον Αλέξη Κούγια. Ναι. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς Αλέξη Κούγια. Μέρα χωρίς Αλέξη είναι κακή μέρα. Είναι ξεκάθαρα. Χαμένη μέρα. Είναι χαμένη μέρα, μπράβο, χαμένη μέρα. Πολύ κακό. Μόνο αυτός δικαιούται να μιλάει. Το λέει και μόνος του, δεν είναι κάτι. Δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Να σου πει, ας πούμε, ότι στρέφει μόνο εσύ δικαιούσε να μιλάς. Δεν χρειάζεται. Το λέει, ναι, μόνος του. Αυτά. Είναι γνωστό ότι η προϊστορία με τον Πανιούνιο είναι κάτι παραπάνω από καλή για τον ΠΑΟΚ, είτε σε πρωτάθλημα είτε στο κύπελο. Ο ΠΑΟΚ πέρσι βρέθηκε ξανά με τον Πανιούνιο στην ημιτελική φάση την περσινή σεζόν. 3-1 κέρδισε στην Νέα Σμύρνη με γκολ του Λιμνιού, του Πρίγιοβιτς και του Μπίσεσβαρ. Είχε βάλει γκολ και τον Πανιούνιο Κόρμπος. Και με 3-1 επικράτησε το ΠΑΟΚ και στη ρεβάνη του Τούμπα και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Η λογική λέει ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ θα σπραγίσει την πρόκριση, αλλά ξαναλέμε είναι ένα μάτς ιδιαίτερο σκεπτικών από τη στιγμή που ο Δικέφαλος ιτήθηκε με 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Καλός, κακός, δεν έχει σημασία, ιτήθηκε. Πλήρωσε 2 λάθη, μια γενικότερη χαλαρότητα που παρατηρήθηκε μετά το 0-1. Και σήμερα καλύτερα να ανατρέψει αυτό το σκορ. Το χέρι του είναι και στα πόδια του Ράζου Μαντσέσκου να έρθει μια νίκη, να έρθει μια καθαρή νίκη και ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στους 4 του κυπέλου και να δει ποιον θα έχει αντίπαλο στα μετελικά και τι θα του φέρει η συνέχεια του θεσμού. Σίγουρα ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
αλλά στο μυαλό μου τουλάχιστον είναι εξίσου σημαντικός και ο στόχος του κυπέλου. Εννοείται. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, όπως και να το κάνουμε, αλλά όταν είσαι πάω και φτάνεις εδώ που έχεις φτάσει, είναι δύο παιχνίδια στα ημιτελικά και ένα παιχνίδι στο τελικό. Και ίσως είναι και τίτλος. Μια ευκαιρία, είναι τίτλος, και ακόμα δύο ευκαιρίες ενδεχομένως και στα ημιτελικά και στο τελικό να αποδείξει ο ΠΑΟΚ το ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Πόσες φορές πια αριστερά για να το αποδείξει αυτό το πράγμα? Πρέπει να το αποδεικνύει, αγάπη, ο ΠΑΟΚ και το φέτος και το χρόνο μέρα. Και άλλα 50 χρόνια. Καλά. Κάθε μέρα φαίνεται αυτό το πράγμα και όποιος θέλει το βλέπει πλέον και όποιος δεν θέλει. Τρία δοκάρια εκκλησία ΑΕΚ. Μιλάει για σχολείο Ολυμπιακού. Και άλλα δοκάρια. Ναι, εσύ? Πρωταθλήματα στα δοκάρια υπάρχουν, πιστεύω γενικά. Είχαμε δει ένα δοκάρι στο Σούτου Τσάχοφ με τον Ολυμπιακό. Έχουμε μείνει το πολύ προηγούμενο πίσω. Που ποιο ήταν. Το... Θεωρώ ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν φτάνει. Αυτή η διαφορά δεν μπορεί να καλυφθεί. Να το δείτε και στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Φταίνε και οι μπάλες, όπως πολύ σωστά έλεγαν οι εφημερίδες του Ολυμπιακού, γιατί οι μπάλες συνέχεια κάνουν το χατήρι, μία του Βιερίνια, μία δεν ξέρω κι εγώ ποιού. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολύ πίσω στην βαθμολογία των δοκαριών. Είναι γεγονός. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Αλλά έτσι είναι. Εμείς λέμε αλήθειες. Όχι τώρα σαν το χάπι του Δημήτρη Μελισσανίδη, αλλά λέμε αλήθειες κι εμείς κάποιες μερικές φορές. Και αυτό αλήθεια είναι, αγάπη, γιατί. Αλλά εντάξει, τι να γίνει. Γιατί το αφήνει σκία πάνω στο. Σκιά το. Στο θέμα αυτό. Νιάου, νιάου. Αυτό είναι τέλειο. Από τα καλύτερα που έχει πει, πιστεύω. Ναι. Ο Αλέξ Κούγιας. Μπράβο, πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Μπράβο, μπράβο. Σου έκανε εντύπωση, ε. Ναι, μου έκανε πολύ εντύπωση, να ξέρεις. Έχεις κολλήσει. Μου έκανε πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Το είπε πολύ ωραία, ρε παιδί. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέει. Πρέπει να το παραδεχτείς. Εντάξει. Υπάρχει ένα κάλεσμα στα παιδιά στο Λονδίνο, στο Club Park Λονδίνου, που θα παρακολουθήσουν όλοι μαζί το παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ξεχάσαμε να το πούμε. Ναι. Μπράβο στα παιδιά. Είναι σπουδαίο άμα σκεφτείς πόσο μακριά είναι και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για όσο συμβαίνουν στον μπασκετικό ΠΑΟΚ και προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν. Και μάλιστα θα πληρώσουν όλοι εκεί, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 5 λίρες ο καθένας. Που όλα μετά τα έσοδα θα πάνε στην ΚΑΕ. 5 λίρες τι εννοείς, στη Νέα Υόρκη, χρυσές. Το Λονδίνο. Λονδίνο, ρε Στέργιο. Εντάξει, αγάπη. Εντάξει, μπερδευτήκαμε. Είπα εγώ, λέει η Όρκη. Όχι, όχι. Άλλο δίδυμο. Εγώ μπερδεύτηκα. Λέω κι εγώ. Πήγε κορυδεύσει. Ναι. Μπράβο, Στέργιο. Και λέω κι εγώ τι λέει. Μπράβο στα παιδιά, λοιπόν. Όσοι πάνε και θα δουν το παιχνίδι με το χολαργό από τα γραφεία του Club ΠΑΟΚ Λονδίνου, θα αφήνουν 5 λίρες. Και με τα χρήματα αυτά τα παιδιά του Λονδίνου θα μπουν στο Keep ΠΑΟΚ Alive για να ενισχύσουν την προσπάθεια. Εγώ είπα το μάτσο με Παναθηναϊκό, ρε φίλε, ό,τι να είναι. Αυτό σκεφτόμουν, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Με το χολαργό, 5 λίρες και όλα πηγαίνουν στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά είχαν και επαφές με τον Πάνε Πρέλεβης για το Keep ΠΑΟΚ Alive που πριν από λίγες ημέρες. Νομίζω ότι δείχνουν με κάθε τρόπο ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ακόμα και από εκεί. Όταν είχαμε πάει και εμείς για το μάτς με την Chelsea, είχαμε μπορέσει να καταλάβουμε πώς το ζουν γενικά εκεί το κομμάτι του ΠΑΟΚ και πόσο ενεργά μέλη είναι όλοι του συνδέσμου, τι γίνεται γενικά εκεί. Είχε γίνει ένας χαμός τότε. Πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά τα μέλη και από γύρω περιοχές γενικά, κοντά στο Λονδίνο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, ένας πύρινος παοξίδων εκεί και είναι πολύ σημαντικό γιατί, ξέρεις, μερικές φορές εμείς που είμαστε εδώ το αφήνουμε και λίγο στην τύχη του, αυτό που λέμε τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, θα βρεθεί η λύση το ένα το άλλο και δεν ενδιαφερόμαστε πολύ, αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι από εκεί... Εντάξει, και οι φίλοι του πάω και από τη Γερμανία και από το Ηνωμένο Βασίλειο, γενικότερα, που ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, ό,τι μπορούν κάνουν. Αλλά η σημαντικότερη ανάσα θα είναι να έχει πολύ κόσμο με το χολαργό. Ναι. Δεν θα είναι και το γεμάτο. Νομίζω... Αλλά να είναι γεμάτο στο μας με την ΑΕΚ. Νομίζω όμως ναι, ότι και με το χολαργό θα έχει καλύτερη εικόνα πρέπει από ό,τι έχει σε άλλα παιχνίδια. Ιδανικά, τουλάχιστον για μένα, πρέπει να έχει μια βάση με το χολαργό 4 με 5.000 φίλων του ΠΑΟΚ. Ναι. Το νούμερο είναι μικρό για τη δυναμική του κόσμου του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν υπάρχει κάτι εκείνη την ώρα. Κάποιο άλλο αγώνα κάποιε ομάδε του ΠΑΟΚ. Οπότε το να μαζευτούμε 4-5 χιλιάδες στο παλατάκι δεν είναι μεγάλη υπόθεση.
και να είναι το γήπεδο κατάμεστο στο match με την ΑΕΚ. Εκεί πραγματικά θα πρέπει να είναι κατάμεστο. Εννοούσα την Τρίτη. Και για αγωνιστικούς λόγους. Ναι. Δεν είναι μόνο να ενισχυθεί το Key Pauka Live. Ο Πάοκ έχει την ευκαιρία, γιατί με όλα αυτά το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ναι. Το αγωνιστικό. Και δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Όταν ακούς τον προπονητή εδώ στο Λίμπερο να λέει ότι δεν ξέρω ποιοι θα γυρίσουν, δεν μπορείς να αναλύσεις το μάτς με την ΑΕΚ με το χολαργό. Δεν μπορούσες, γιατί τώρα πλέον. Τώρα σιγά σιγά φαίνεται να επιστρέφει η κανονικότητα, ναι. Σιγά σιγά. Πρέπει να είναι το γήπεδο με την ΑΕΚ κατάμεστο. 39.650 ευρώ έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, όπως βλέπω τώρα στην πλατφόρμα της Sky Pauk, από το Key Pauk Alive. Έχουν συνεισφέρει 1.124 φίλοι του Pauk. Μπράβο σε αυτούς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Αλλά αυτοί που έχουν συμμετάσχει το έχουν κάνει το καθήκον τους, νομίζω. Ναι. Είτε με 5 ευρώ, είτε με 10, είτε με 20, με 50, είτε πόσο μάλλον με 100, 500 ή 1000 ευρώ. Αλλά η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στην ομάδα είναι να είμαστε μαζικά στο παλατάκι και με το χολαργό και για αγωνιστικούς λόγους επίσης. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και με την ΑΕΚ που πάω μπορεί να προκριθεί στους 8 του FIBA Champions League. Ναι, μεν η ΑΕΚ είναι το φαβορί, ξεκάθαρα, αλλά με την προϊστορία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τελευταία διετία στα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και με τη δυναμική που θα έχει το παλατάκι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει μια διαφορά και να την υπερασπιστεί με επιτυχία στη ρεβάνση του Ολυμπιακού Σταδίου. Θα έχουμε χρόνο για αυτά. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι σε λίγες ώρες στην Τούμπα. 7.30 ώρα. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Περιγραφή Σταυρουκόλικα εδώ πέρα και Λίμπερο. Το ΠΑΟΚ ΣΕΖΑ θα είναι εκεί. Είπαμε νομίζω τα πάντα και για αγωνιστικά και για το πώς περιμένουμε, ναι, το παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Πανιόνιο. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα είναι όντως η ομάδα να δείξει το κανονικό στο πρόσωπο και για αυτό της Κυριακής, να έχει απόλυτη συγκέντρωση. Νομίζω πως θα το δείξει καταφέρει αυτό, και δεν θα πέσει σε παγίδες η ομάδα. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας ήταν σήμερα και σήμερα τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την ανδρική συλλογή στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο της πόλης με πολύ καλές εκτόσεις και κατάστημα υπάρχει Ελευθερίας Βενιζέλος. Αύριο Τσικνοπέμπτη. Χαμός. Που πέφτει πάντα Πέμπτη, όπως τα έλεγε και ο Ντάνος. Έτσι, τέριο. Μεγάλο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα, Κώστας Καραφώτης, Ελεάνα Παπαϊωάννου. Σας υπόσχονται έτσι μια βραδιά με πολύ κέφι, όλα τα γνωστά λαϊκά τραγούδια που αγαπάμε. Σούπερ δίδυμο λοιπόν και πάρα πολύ καλή επιλογή για την αυριανή ημέρα το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από 15 ευρώ περιλαμβάνει και φαγητό και κρασί και όλο το πακέτο. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του καζίνο μπορείτε να εξασφαλίσετε θέση στο θέατρο Βεργίνα. Παραμονές της παράστασης ή του σόου που ετοιμάζουν ο Κώστας Καραφώτης και ο Δημήτρης Μπάσης από Παρασκευή. Θα εμφανίζονται στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ, χορηγός και του ΠΑΟ 24. Πάρα πολλές επιλογές, μεγάλη γκάμα και από ειδικά στοιχήματα και από σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ενδιαφέρον που πονεί σήμερα. Ναι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και τα κύπελα. Σε όλη την Ευρώπη, ναι, έχει. Και φυσικά η Premier League. Όταν υπάρχει Premier League, πάντα, ναι, οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Αλλά υπάρχουν και αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ, handball, τένις. Δεν σταματάει δράση σε όλο τον κόσμο. Τένις, τέργιο που μας πλήρωσε λοιπόν. Και η Στίχημαν σας δίνει δυνατότητα σε καθημερινή βάση να ποντάρετε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Με live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, τεχνική υποστήριξη είτε με live chat είτε με email σε mail και μη mail. 24 ώρες, 24ωρο, όλες οι δυνατότητες cash out, πάρα πολλές προσφορές και όλα αυτά μέσα από ένα πάρα πολύ εύκολο, ασφαλές και γρήγορο πρόγραμμα από κινητό, tablet και υπολογιστή. Και είτε κινητό iOS είτε κινητό Android, κατεβάστε το Seri, γράφετε στα store Seri application, κατεβάζετε το Seri, κάνετε εύστοχες προβλέψεις και κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Και ως γνωστόν, είναι η ώρα του φαγητού. Φτάσαμε 2 παρά 2. Είμαστε αγάπη του λεπτά πριν τις 2.
πάνω με το κλίμα ποτάνο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, ναι. Εντάξει. Το θεϊκό μισθοπολείο είναι η καλύτερη επιλογή είτε για να φάτε στον καταπληκτικό χώρο που έχουν κάνει τα παιδιά Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος του Αλεξάνδρου Βόλου. Μοντέρνος χώρος, ωραίος χώρος, καλός καιρός και σήμερα. Και όσο πάει θα γίνεται καλύτερος. Είτε είστε στο σπίτι και μένετε ανατολικά έως την Τούμπα, δυτικά έως το σταθμό τρένων και φυσικά σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-21-3-21 το Θεϊκόν εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Δωρεάν οι αλυφές σε όλα τα σάντουιτς, προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Πάρα πολύ μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας προϊόντα και το μεγάλο ατού του Θεϊκόν, διπλό τεράστιο στη μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε τώρα σε λίγες ώρες από την Τούμπα. Και θα είμαστε εδώ, εκεί από νωρίς. Αύριο εδώ κανονικά, ΠΑΟΚ 24, 12 με 2 και με Σταυροκόλκα. Από νωρίς θα υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 ζωντανή ενημέρωση με φωτογραφίες, βίντεο για οτιδήποτε συμβαίνει έξω και μέσα στην Τούμπα. Και ο Λίμπερο θα είναι εκεί σε περιγραφή Σταυροκόλκα για το σημαντικότατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Μέντε στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση του Bayer Press, Αντώνη Τσακαλέας και όλα τα υπόλοιπα παιδιά του team θα σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι τις 3 η ώρα και έχουν και σήμερα ετοιμάσει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.